Καλώς ήρθατε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν θα πω τώρα, μετά από 8 χρόνια δράσεων στο χωριό, νομίζω μας γνωρίζετε. Γνωρίζατε ότι είμαστε το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Απιθύτα. Σας ξέρουμε και μας ξέρετε. Δεν θα πω αυτά τα εισαγωγικά για σήμερα. Είναι ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή. Είναι ένα πολύ σημαντικό διήμερο για μας. Χρόνια έτσι το σκεφτόμασταν και το σχεδιάζαμε. Είναι και περίεργες οι συνθήκες σήμερα και η ατμόσφαιρα και νομίζω ότι μετά από αυτή τη βραδιά σίγουρα θα φύγουμε έτσι με ένα προβληματισμό, δεν ξέρω πώς θα φύγει ο καθένας, θα το δούμε. Έχουμε τον Παντελή Μπουκάλα σήμερα κοντά μας. Είναι ένας άνθρωπος που εντάξει μπορούμε να μιλάμε ώρες, το γνωρίζουμε, είναι συγγραφέας, είναι ποιητής θα πω, είναι αρθρογράφος, είναι μεταφραστής, έχει ένα τεράστιο έργο. Σήμερα τον φωνάξαμε και σήμερα και αύριο για να μας μιλήσει για το δημοτικό τραγούδι. Έχει κάνει μία μελέτη σε βάθος, νομίζω ότι είναι ένα έργο ζωής, αυτό καταλαβαίνω από το λίγο έτσι που τον έχω γνωρίσει. Θα μας βάλει έτσι σε αυτό τον κόσμο του δημοτικού τραγουδιού. Έχουμε τη χαρά να έχουμε και μουσικούς μαζί μας να συνοδεύσουν. Τον Φίλιππο τον Φασούλα στο κλαρίνο, τον Πάνο τον Κράια στη φωνή, τον Κώστα τον Καϊφίλια στο λαούτο. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά και σήμερα και αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο λόγος στον Παντελή Μπουκάλα. Είναι κάτι χρόνια που έρχομαι στη Ραψάνη, πάντα σε κουβέντα με τον Φίβο, τον Ζαφυρίδη, που κάθε χρόνο ερχόμουν, κάτι συνέβαινε, δεν τα κατάφερνα. Έπρεπε να ξεπεράσω και το πρόβλημα, είμαι από την άλλη πλευρά, τον Γκίσα, ο γαμπρός των Απλακίων, οπότε είχα μια προκατάληψη βάρος της Ραψάνης, αλλά το ξεπέρασα. Το ξεπέρασα όταν πεθερός μου αποδέχτηκε ότι το κρασί της Ραψάνης είναι πολύ καλύτερο από τον Αμπελοκίον. Είμαι πραγματικά βαθιά συγκινημένος, θα το έχετε ακούσει και στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτές που έρχονται και στις επόμενες. Μερικές φορές ισχύει, στην περίπτωσή μου ισχύει απολύτως και μετανιώνω που δεν έχω έρθει τόσα χρόνια εδώ. Νιώθω σαν να είμαι σε μια ζεστή αγκαλιά και μοιράζομαι και με την αίσθηση και μαζί σας είμαι σίγουρος την στενοχώρια που υπάρχει όλες αυτές τις μέρες και ειδικότερα σήμερα με την πυρκολλημένη πατρίδα μας. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα σβήσουν οι φωτιές πριν φτάσουν όλοι στη θάλασσα, γιατί θα καταποδιστούμε. Ας ζητήσουμε από κούμπι στα δημοτικά τραγούδια. Και το λέω αυτό γιατί προσωπικά πράγματι ζήτησα από κούμπι στα δημοτικά τραγούδια. Πάντα μ' άρεσαν, πάντα τα αγαπούσα. Τα διάβαζα και τα άκουγα. Τα άκουγα μάλλον και μετά άρχισα να τα διαβάζω και να διαβάζω και μελέτες σχετικά με αυτά. Κάποια στιγμή που στη ζωή μου χρειάστηκα ένα πολύ πιο καιρό από κούμπι για να κρατηθώ, είδα ότι μου το προσφέρουν πλουσιοπάροχα και δωρεάν. Και το αποτέλεσμα είναι να έχουν εκδοθεί ήδη 4 τόμοι με θέματα του Δημοτικού Τραγουδίου. Το σχέδιο το εκδοτικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, προβλέπει καμιά δεκαριά ακόμα. Όρεξη να έχουμε και εσείς δηλαδή, αγοράστε κανένα βιβλίο γιατί αλλιώς δεν... Πριν όμως αρχίσω να πω, επειδή οφείλω τις ευχαριστίες μου σε εσάς πρώτα-πρώτα που είστε εδώ, στο Φίβο που επέμενε και καλά έκανε, που τον αγαπώ πολύ και πολύ παλιά, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα παιδιά που είναι εκ δεξιών μου και αυτούς που θα προσθεθούν αύριο, γιατί στην κουβέντα με το Φίβο είπα ότι φυσικά και θα ήθελα να υπάρχουν μουσικοί. Γιατί το δημοτικό τραγούδι, το ξέρουμε, είναι τριπλό. Είναι ο λόγος, είναι το μέλος και ο χορός. Χορός, δεν χορεύονται όλα. Εγώ βγάζω βιβλία επειδή δεν ξέρω να χορεύω. Αν ήξερα να χορεύω, είναι πολύ πιθανό να μην τα έβγαζα, τουλάχιστον όλα.
Και τα παιδιά προσπάθησαν και βρήκαν εξαιρετικούς μουσικούς, προθυμότητα τους και για σήμερα και για αύριο. Τους ξέρετε, εγώ τους έμαθα όταν μου είπε ο φίλος ποιοι θα έρθουν, και ενθουσιάστηκα με το ενδεχόμενο αυτό. Θέλω να τους ευχαριστήσω και από εδώ και να τους παρακαλέσω να αρχίσουν, να αρχίσουμε οργανικά τη βραδιά. Ευχαριστώ και πάλι. Ήταν ο Φίλιππος ο Φασούλας, όπως όλοι καλά ξέρετε. Το επώνυμό του είναι και Ισμίκος, κύριο Λεκτή. Είναι ο Πάνος ο Κράι, στη μέση που θα τον ακούσουμε, και ο Κώστας Γκαϊφίλιας. Πρέπει να του πω και δημόσια ότι ο πατέρας του, σαν παρουσία, όχι απλώς σαν φωνή, ήταν από τις παρουσίες που παρηγορούσαν τη δική μου νιώτη και τη νιώτη των συνομιλίκων μου. Να είναι καλά κι αυτός. Θα πω πολλά πράγματα που τα ξέρετε, έτσι μια, θα κάνουμε ένα σουμάρισμα για ποιο λόγο, αν υπάρχει λόγος να ακούμε τα δημοτικά, να διαβάζουμε, λόγος υπάρχει, η διάθεσή μας να γλεντήσουμε. Μερικές φορές είναι έχουμε στο πένθος μας μια συντροφιά. Ακούσε ένα κλαρίνο, άμα είναι πένθυμο το κλαρίνο, ένα χαλκιά, έναν από όλους τους χαλκιάδες και έχεις, αισθάνεσαι ότι κάποιος σου πιάνει το χέρι και σου δίνει κουράγιο. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι, όταν φεύγουμε από τα χωριά μας και πάμε στην πόλη και λέμε ότι μας αρέσει το κλαρίνο, εμένα μου αρέσει και ο ζουρνάς, πρέπει να το πω αυτό, αισθανόμαστε ότι μας αντιμετωπίζουν σαν βλάχους, το βλάχος με β' πεζό, όχι εθνοτικά δηλαδή, αλλά σαν... μοιαστούς. Άμα τα μιλάμε κιόλας μεσολογγίτικα, ρωμαλιώτικα όπως εγώ ή θεσσαλικά όπως εσείς,
ή μακεδονικά όπως πιο πάνω και δεν μας καταλαβαίνουν, τότε καταλαβαίνετε τι ακούμε. Ή τι θα θέλανε να μας πούνε οι γκαγκαρέοι της Αθήνας. Γκαγκαρέοι δεν υπάρχουν βέβαια. Όλη η Αθήνα είναι φερτή, φερτά υλικά είναι. Γι' αυτό ακριβώς και είναι και η υποδιάλυση και ως κοινωνία δηλαδή. Είμαστε πολυκατοικίδιοι άνθρωποι, σπανίως γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Η πόλη δεν αντέχει και δεν θέλει τα έθιμά μας, ούτε τα έθιμα της γιορτής μας, ούτε τα έθιμα του θανάτου μας. Ένα καθοριστικό έθιμο που έχει ακυρωθεί στις πόλεις είναι το ξόδι του νεκρού. Δεν κάνει κανένας, δεν συντροφεύει τον ανθρωπό του το τελευταίο βράδυ του. Είναι σε κάποιο ψυγείο, σε κάποιο νεκροτομείο και τον βρίσκει ή δεν τον βρίσκει σε κάποιο νεκροταφείο. Αυτό έχει διαλύσει αυτό που λέμε πυρηνική οικογένεια στην Ελλάδα. Χρειάζεται να ταΐζεται από όλα τα συναισθήματα, και της χαράς τα συναισθήματα, αλλά και της πίκρας. Θα ξέρετε ότι στην πίκρα συνήθως καταφέρουν τα σόλια και ξαναενώνονται, έστω για ένα δεκαήμερο, για ένα εικοσαήμερο, δηλαδή κάπου ξεπερνιούνται. Αυτά δεν ξεπερνιούνται στις πόλεις, διότι στις πολυκατοικίες απαγορεύεται ακόμα και να βάλεις στα κριτήριο θανάτου. Δεν απαγορεύεται δια κάποιου νόμου, απαγορεύεται από την ίδια τη συμπεριφορά των υπόλοιπων. Κανένας δεν το κάνει, αλλά δεν θα το κάνεις κι εσύ. Τα δημοτικά έχουν ιστορία πια. Ένα άλλο πρόβλημα με τα δημοτικά ήταν η βαριά κατασυκοφάντησή τους από την Χούντα και γενικά από ό,τι αντιδραστικότερο υπάρχει. Και δυστυχώς την ίδια κατασυκοφάντηση και η καπηλεία έχει υποστεί μια άλλη πλουσιότατη πηγή μας, από την οποία οφείλουμε να ξεδιψάμε ή να σκύβουμε να ξεδιψάσουμε, ενώ την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Και τις δύο ο ίδιος αντιδραστικός κόσμος που εκφράστηκε από τον Μεταξά, από τον Παπαδόπουλο, από τους αλυταράδες της Χρυσής Αυγής ή από τους νέους αλυταράδες, τους Μεσνούς, προσβλητικά για την αρχαία κληρονομιά, η ίδια προσβολή και ύβρις επιφυλάχθηκε και απέναντι στο δημοτικό. Και θυμάμαι, θα το έχετε ίσως ακούσει κι εσείς, αρκετούς φίλους μου, λίγο μεγαλύτερους μου στην ηλικία, να μου λένε: «Μα ρε Παντελή, γιατί να αγαπήσω τα δημοτικά όταν με δέρναν στην ταράτσα της Μπουκουλίνας και βάζαν τέρμα το κλαρίνο για να μην ακούνε τη φωνή μου?» Αυτοί που τα λένε είναι άνθρωποι της διπλανής μου πόρτας, φίλοι μου αγαπημένοι δηλαδή, και έπρεπε με τα λόγια να τους πείσω ότι τα δημοτικά δεν είναι αυτά, ότι τα ψευτοδημοτικά που φτιάχτηκαν τότε, τραγούδια για τον Παπαδόπουλο, για τον Πατακό και τους λοιπούς, δεν ήταν δημοτικά. Το ότι υπάρχει, ακούγεται ένα κλαρίνο, ένα λαούτο ή ένα βιολί, δεν σημαίνει ότι είναι δημοτικό ένα τραγούδι. Ξέρετε πως την πλημμύρα των νησιωτικοφανών δεν είναι με το καλά, και επειδή ακούγεται η λύρα κριτική σε όλα τα τραγούδια, δεν είναι κριτικά. Χαίρομαι δε που υπάρχουν και κριτικοί ανάμεσά μας σήμερα, ήταν μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις μου αυτή. Δεν το ήξερα και δεν έχουμε στο πρόγραμμα, αλλά πάλι μπορούμε να το προσθέσουμε έτσι. Λοιπόν, τα τραγούδια τα δημοτικά έχουν μια ιστορία χιλίων χρόνων, ακριβώς χιλίων. Η πρώτη αναφορά δηλαδή που γίνεται σε λαϊκά τραγούδια που τα ψέρουν ανώνυμοι άνθρωποι, τα φτιάχνουν και τα τραγουδάνε, γίνεται από τον επίσκοπο Αρέθα της Κεσάριας, που αναφέρεται σε κάποια από τα πολλά συγγραμματά του στους αγύρτες μουσικούς. Αγύρτες δεν τους έλεγε με την σημερινή ηθική απαξιωτική σημασία, με την έννοια του περιφερόμενου, στα σαγιάς και τα ρήμας δηλαδή, που στέκονταν συνήθως στην άκρη της πόλης, γιατί δεν τους αφήνανε να πάνε πιο μέσα της Μικράς Ασίας, και λέγανε τα τραγούδια τους για να ζήσουν. Αυτό ήταν η περηφάνεια τους, ήταν ότι προσφέρανε κάτι, προσφέρανε το τραγούδι για να ζήσουν. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά. Ο Αρέθας δεν είναι κανένα σήμαντο πρόσωπο, του χρωστάμε πάρα πολλά. Ευτυχώς ήταν πλούσιος και χρηματοδότησε την έκδοση πολλών αρχαιοελληνικών κειμένων. Παρότι σαν επίσκοπος χριστιανός θα όφιλε να είναι αντίθετος. Επίσης δε είναι αυτός που έπεισε τους τότε, ας τους πούμε έτσι, τυπογραφείς να γράφουν
στην, όχι στην κεφαλαιογράμμα τη γραφή, μέχρι τότε βγαίνανε όλα τα βιβλία, τα έγγραφα και οτιδήποτε, και με κεφαλαιογράμματα ελληνικά. Η μικρογράμματη γραφή που έχουμε τώρα είναι μόλις 1000 χρόνων και σε πολύ μεγάλο βαθμό τη χρωστάμε στον Αρέθα. Αν υπάρχει λόγος να πάει στον παράδεισο, δεν ξέρω, θα κάνει με το Θεό και την παρά, αλλά αυτός είναι καλός λόγος να πάει στην είσοδο των Μακάρων. Αυτά τα 1000 χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα τεράστιο δέντρο με κλαδιά κάθε λογής, από τα οποία μπορούμε να πάρουμε τους καρπούς του. Μερικοί καρποί έχουν σταματήσει να έχουν νοστιμιά, οι περισσότεροι εξακολουθούν να έχουν νοστιμιά. Είναι λοιπόν, τα τραγούδια είναι αχθοφόροι ενός παρελθόντος που ιστορικά έχει εκλείψει, και ως προς τον τρόπο παραγωγής των δημοτικών τραγουδιών όλα έχουν τελειώσει, και ως προς τον τρόπο πρόσληψής τους μέχρι τότε, γιατί μέχρι τότε η κύρια αίσθηση με την οποία προσλαμβάναμε τα δημοτικά τραγούδια ήταν η ακοή. Σήμερα μεσολαβεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και η όραση, γιατί τα διαβάζουμε τα τραγούδια, δεν τα ακούμε μόνο αλλά τα διαβάζουμε κιόλας. Παρόλες τις αλλαγές που έχουν συμβεί όμως, ο ηθικός και πνευματικός πυρήνας, ο σκληρός πυρήνας των τραγουδιών έχει μείνει ακέραιος. Παρότι γίνανε πολλές προσπάθειες νοθείας του δημοτικού τραγουδιού, συστηματικές, εσκεμμένες ή σποραδικές, αυτοσχεδιαστικές, υπήρξαν πάντως τέτοιες προσπάθειες, και παρότι ο αγροτικός πολιτισμός έχει εκλείψει όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες, στις περισσότερες πια χώρες, τουλάχιστον στην Ευρώπη, στον δυτικό κόσμο στον οποίο καμαρώνουμε τη ζούμε, έχει κλείψει και η προφορικότητα, είμαστε άνθρωποι της εγγραμματοσύνης όπως το λένε. Μπορούμε όμως από αυτά τα τραγούδια, όσο περισσότερο διαβάζουμε ή ακούμε δημοτικά, περισσότερα δημοτικά, τόσο περισσότερο ανακαλύπτουμε με ευνηδιασμό, με έναν ευχάριστο, πολύ ευχάριστο ενθουσιασμό, ότι αυτά που νομίζαμε ότι λέγαν τα δημοτικά τραγούδια ήταν λίγα. Αλλά αν από τα 10 βιβλία περάσεις στα 20, στα 30, στα 40, για να μην πω στα 200, γιατί μπορεί οποιοδήποτε σήμερα να βρει εύκολα και ας πούμε στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κρήτης, στην Ανέμη, μια μεγάλη προσφορά στο έθνος, πράγματι μπορεί να βρει εκδόσεις του 19ου αιώνα και να τις κατεβάσει από εκεί και να τις διαβάσει, που είναι δυσπέλαστες αλλιώς, δεν μπορεί, δυσπρόσιτες, δεν μπορεί να τις βρει. Όσο περισσότερο διαβάζεις, τόσο περισσότερο ανακαλύπτεις ότι ο κόσμος που σχηματίζεται μέσα στο δημοτικό είναι τεράστιος, δεν είναι ένα νησάκι, είναι ένα αρχιπέλαγος. Δεν προλαβαίνεις να το καλύψεις όλο. Και λέω πάντα ότι, με στενοχώρια το λέω αυτό, ότι μακάρι οι ποιητές μας και οι πιο μεγάλοι να ξέρανε δημοτικά τραγούδια, οι περισσότεροι ήταν και αστεί βέβαια, είχαν αυτό το θέμα, να είχαν στη διάθεσή τους περισσότερες από 2 ή 3 συλλογές και ανθολογίες δημοτικών τραγουδιών. Οι περισσότεροι ποιητές μας είχαν μόνο του Νικολάου Πολίτη. Ο ποιητής που είχε, θα φανεί ίσως παράδοξο, ξέρουμε από τη βιβλιογραφία που άφησε, και από τη βιβλιογραφία του, αλλά και από την ίδια του τη βιβλιοθήκη που έμεινε πίσω και έχει καταλογογραφηθεί από βιβλιοθηκονόμους, ξέρουμε λοιπόν ότι ο Καβάφης ήταν ο ποιητής που είχε στη διάθεσή του τις περισσότερες ποιητικές συλλογές δημοτικών τραγουδιών. Και μάλιστα είχε προχωρήσει και στην εκπόνηση ανθολογίας δημοτικών τραγουδιών για τους Ελληνόπαιδες της ακμάζουσας τότε κοινότητας των Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια και στην Αίγυπτο γενικότερα. Τότε μιλούσαμε για 600.000 ανθρώπους και παραπάνω, τώρα δεν πρέπει να είναι πάνω από 6.000 συνολικά. Ο Καβάφης λοιπόν γνώριζε εις βάθος. Εκείνος που δεν χρειαζόταν φυσικά να έχει στη διάθεσή του καμία συλλογή ήταν ο Διονύσης Σολωμός, στον οποίο και χρωστάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι δεν χάθηκαν τα δημοτικά τραγούδια, γιατί αυτό που έκανε ήταν, εκτός του να ακούει ο ίδιος με ένα τεράστιο αυτή τι τραγουδούσε ο κόσμος, όχι μόνο στη Ζάκηθο και στην Κέρκυρα, αλλά και η μάνα του μέσα στο ίδιο το σπίτι, ξέρουμε ότι ήταν νόθο παιδί και ζούσε το σπίτι του. Ο οικίσκος που ζούσε ο Σολωμός ήταν αρκετά μακριά από το κανονικό σπίτι του πατέρα του.
τον Βάριν αυτό, όπως ξέρουμε. Το τεράστιο αυτή με το οποίο άκουγε τον οδηγούσε σε υπερβολές, θα λέγαμε. Δηλαδή άκουσε κάποια στιγμή περνώντας έξω από μια ταβέρνα ένα υπόγειο καπηλιό κάποιον παππού να τραγουδάει ένα στιχάκι δίστικο που το είχε φτιάξει εκείνη τη στιγμή, ενθουσιάστηκε, μπήκε μέσα και πρόσφερε, κέρασε όλο το μαγαζί και φρόντισε φυσικά να καταγράψει και τον στίχο, τους στίχους. Έδωσε το λίγο λοιπόν στους μαθητές του, στους γνωρίμους του, στους φίλους του, στους νεότερους, γιατί είχε στην παρέα του ανθρώπους που τον θαυμάζανε, τους αδερφούς Τυπάλδου, τον Τρικούπη, να κάνουν αυτό που δεν μπορούσε ο ίδιος να κάνει, να πάνε στο λαό και να συγκεντρώσουν τα τραγούδια πριν χαθούνε, τους είπε. Πράγματι πολλοί το προσπάθησαν και στο πόδι αυτόν το προσπάθησαν και άλλοι. Παρόλα αυτά τα δημοτικά τραγούδια εξακολούθησαν να αντιμετωπίζονται σαν αγυρτικά, όπως μας λέει ο Παλαμάς, δεν προκαλούσαν καθόλου τον ενθουσιασμό μέχρι το 1860, όταν εκδόθηκε ένας πολύ μεγάλος τόμος πια που περιείχε από τον Πάσοβ, από τον Ανώλογο Πάσοβ, Γερμανό, περιείχε πάρα πολλά τραγούδια και περιείχε και για πρώτη φορά δύστιχα. Και οι λόγοι, επειδή πια χρειαζόμασταν και επιχειρήματα για να αντικρούσουμε τον Φαλμεράιερ για όσα έλεγε, προσέφηκαν επιτέλους με κάποια καλή διάθεση στα δημοτικά και βρήκαν εκεί πάρα πολλά στοιχεία για να πούνε ότι να υπάρχει μια λαϊκή ποίηση υψηλού επίπεδου. Αυτό ακριβώς έκανε ο Φοριέλ, ο Κλοντ Φοριέλ, ο πρώτος που εξέδωσε ελληνικά δημοτικά τραγούδια το 1824-1825 στο Παρίσι, στη διάρκεια δηλαδή της Επανάστασης. Εκείνη η διετία είναι η πιο άσχημη πιθανότατα της Επανάστασης, διότι οι εμφύλοι έχουν κλιμακωθεί, έχει γίνει ο χειρότερος των χειρότερων δυνατών εμφυλίων, ο δεύτερος δηλαδή, όπου Ρουμελιώτες, δυστυχώς το λέω, και ως αν Ρουμελιώτες το λέω, και Σουλιώτες, οι Θεσσαλίγλιτες, κατέβηκαν στην Πελοπόννησο και τσάκισαν τους Πελοποννήσιους με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, ανάμεσά τους και ένας από τους αγαπημένους μου ήρωες της Επανάστασης, ο Καραϊσκάκης. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, ακριβώς λόγω των εμφυλίων, η Ευρώπη είχε αποστρέψει το πρόσωπό της από εμάς και σε επίπεδο κυβερνήσεων, αλλά κυρίως, και αυτό μας ενδιαφέρει, σε επίπεδο λαών. Οι λαϊκές ομάδες, δηλαδή μέχρι τότε οι Γαλλίδες και οι Αγγλίδες κεντάγανε ήρωες τα κεντήματά τους, τσολιάδες δηλαδή, ώστε να πουληθούν και τα ή φτιάχνανε πιάτα με παραστάσεις από την Επανάσταση για να πουληθούν και τα χρήματα να πάνε στο ελληνικό κομιτάτο στο Λονδίνο, ας πούμε, να αγοραστούν πιεστήρια ή όπλα και να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό είχε σταματήσει. Όταν εκδίδεται η δίτομη αυτή η δουλειά του Κλοντ Φοριέλ, που δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά συγκέντρωνε υλικό από αυτό που έφτασε στα χέρια του και δια του Σολομού αλλά και δια του Αδαμάντιου Κοραή, παρότι ο Αδαμάντιος δεν αγαπούσε τα δημοτικά, φρόντιζε να συγκεντρώνει, δηλαδή αυτά που του δίναν οι φίλοι του φρόντιζε να τα προωθεί στον Φοριέλ. Ο Φοριέλ είπε, αν υπάρχει ένας λόγος, ο Ευρωπαίοι λόγοι, να είστε υπέρ της Ελλάδας στον πόλεμό της με την Τουρκία, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία μάλλον, δεν είναι τα μάρμαρα τα αρχαία, είναι αυτός ο λαός που έχει να σας δώσει αυτήν την ποίηση που εγώ σας μεταφράζω τώρα, τα δημοτικά τραγούδια δηλαδή, και είναι άξιος επένου αυτός ο λαός, όχι επειδή κυκλοφορεί σαν βρώμικο φάντασμα ανάμεσα στα ένδοξα ερείπια, αλλά επειδή έχει τέτοιο φρόνημα ελευθερίας, φιλελεύθερο φρόνημα, σαν αυτό που αναδεικνύεται μέσα από τα κλέφτικα, έχει τέτοια στάση απέναντι στον θάνατο σαν αυτή που αναδεικνύεται μέσα από τα μυρολόγια του, γι' αυτό συντρέξτε τον και όχι επειδή εκεί γεννήθηκαν στα ίδια κόμματα οι Αριστοτέλιδες και οι Πλάτωνες. Αυτά είναι κομμάτι των προλεγωμένων του Φοριέλ και πράγματι σχεδόν ακαριαία μεταφράστηκαν με βάση την έκδοση του Φοριέλ πολλά δημοτικά τραγούδια. Ο Σέριντον στα αγγλικά τα μετέφρασε όλη την έκδοση του Φοριέλ. Στα γερμανικά ο
Μέγας Γκέτε μετέφρασε εξαιρετικά τα κλέφτικα, ορισμένα αρκετά από τα κλέφτικα, και ένα από τα τραγούδια που τον είχαν κατασυγκινήσει ήταν Όλυμπος και Κύσαβος. Και επειδή βρισκόμαστε ακριβώς εδώ, θα παρακαλέσω τα παιδιά να μας ανεβάσουν. Κάποιος θα πήρε ψάνι, θα το έχει πιάσει στο τραγούδι αυτό. Yeah.
Με την έκδοση λοιπόν του Φοριέν ανανεώθηκε, αναζωπηρώθηκε το φιλελληνικό κίνημα και τελικά είδαμε χαρά. Δηλαδή πέτυχε η επανάσταση που όσο περισσότερο διαβάζεις για αυτή, τόσο περισσότερο απορείς και εξίστασε πώς κατάφερε να ελευθερωθεί αυτή η έρημη πατρίδα. Μια εξαιρετική επανάσταση, αλλά με όλες τις αρρώστιες που μας δέρουν μεταξύ μας. Η πρώτη μαρτυρία λοιπόν που μας δίνουν τα δημοτικά τραγούδια είναι για την ιστορία με γιώτα κεφαλαίο. Δηλαδή για την καθαυτό ιστορία, για τους πολέμους των προγόνων μας. Για τα κλέφτικα και για τους αγώνες μέσα στην επανάσταση. Αυτά θα τα δούμε ειδικότερα αύριο. Αυτό το λέω για να έρθει και αύριο. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε ένα από τα σημαντικότερα πράγματα είναι πώς το δημοτικό προσεγγίζει τους θανάτους των παλικαριών, των καπεταναίων δηλαδή, γιατί δεν είναι όλοι θάνατοι ένδοξοι. Έχουμε τον ένδοξο και μαρτυρικό θάνατο του Διάκου, έχουμε τον ενιγματικό θάνατο του Καραϊσκάκη, για τον οποίο δεν θα είμαστε ποτέ βέβαιοι για το ποιος έριξε το βόλι. Και υπάρχουν θάνατοι σαν και αυτόν του Οδυσσέα Ντρούτσου, που είναι μια μεγάλη πληγή. Δεν είναι ούτε ένδοξος ούτε ενιγματικός, είναι αδελφοκτόνας. Το μυρολόι του καθενός είναι διαφορετικό. Το μυρολόι του Διάκου είναι ένα ηρωικό μυρολόι. Το μυρολόι του Καραϊσκάκη μας αφήνει με την απορία στο τέλος, θα το συζητήσουμε αύριο. Του Ανδρούτσου μας αφήνει με ένα μεγάλο καημό και μάλιστα μέσα από το στόμα της μάνας του. Αυτή είναι που κλαίει. Εκτός από τη μεγάλη ιστορία, αυτό που μας ενδιαφέρει πάντα όταν ψάχνουμε πίσω μας τις περασμένες σελίδες είναι η μικρή ιστορία. Δηλαδή τα ψίχουλα που μένουν κάτω. Λέγανε οι αρχαίοι ότι από τα ψίχουλα του Ομήρου τράφηκαν όλοι οι υπόλοιποι ποιητές, τόσο οι λυρικοί όσο και οι τραγικοί. Από τα ψίχουλα του δημοτικού τραγουδιού, αν είμαστε προσεκτικοί και δεν αφήσουμε κανένα να πάει χαμένο, μπορούμε να ψιχουλάκι-ψιχουλάκι να φτιάξουμε έναν τόπο, τον τόπο των προγόνων μας, των παππούδων και των γιαγιάδων μας, που στην κλίμακα του χρόνου δεν είναι και πολύ πολύ μακριά από μας. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το 1 τρίτον τουλάχιστον της Ελλάδας, για να μην πω περισσότερο, ας πούμε τα 2 πέμπτα, μόλις συμπλήρωσε έναν αιώνα ελευθερίας. Τα ξεχνάμε καμιά φορά όσοι ζούμε στα χαμηλότερα, στην κάτω Ελλάδα, ότι η Ήπειρος, το μεγάλο κομμάτι της Ήπειρου, και η Μακεδονία και η Θράκη παίξαν την ελευθερία τους πολύ πολύ πιο αργά. Αυτό που λέμε συνήθως ότι 400 χρόνια ή 4 αιώνες σκλαβιάς δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Είναι ένας μέσος όρος που είναι λίγο γενναιόδωρος από την άποψη ότι υπάρχουν περιοχές που ήταν και 5,5 αιώνες, όχι 4 σκλαβωμένες. Από αυτήν την ιστορία, λοιπόν, τη μικρο ιστορία, μπορούμε να δούμε την νοοτροπία των προγόνων μας, που είναι βασικότατο αυτό, απέναντι στα μείζωνα της τάσης τους και της αντιλήψης, απέναντι στα μείζωνα γεγονότα της ζωής. Ποια είναι αυτά? Είναι ο έρωτας, ο θάνατος, το ταξίδι, η εργασία, ο γάμος, όλα αυτά. Συνήθως το δημοτικό τραγούδι κάποιοι το ελέγχανε παλαιότερα ότι δεν ασχολείται με την πραγματική ζωή, εξαιρούσανε τα δημοτικά, τα κλέφτικα ας πούμε και τις επανάστασεις και λέγανε εντάξει αυτά είναι πραγματική ζωή, αλλά τα άλλα ασχολούνται με μαλάματα, γιατί υπάρχουν τραγούδια που λένε για ζαφύρια, μαλάματα κτλ. Την πραγματική ζωή δεν χρειάζεσαι πολλά λόγια μερικές φορές για να την περιγράψεις με έναν τρόπο αδρότατο και σαφέστατο, αρκεί το αυτή που θα εισπράξει τις λέξεις να είναι πρόθυμο και να τις αποκωδικοποιήσει. Θα σας διαβάσω ένα τραγούδι που το αντιμετωπίζουμε σαν σατυρικό και δεν δίνουμε συνήθως βάση στο περιεχόμενό του. Άφησε ο Γιάννης την κλεψιά και έπιασε το ζευγάρι. Αργώσει δηλαδή. Φτιάνει τα λέτρια από μιλιά και το ζυγό από δάφνη. Φτιάχνει και το βουκέτρι του, κλονάρι και Παρίσι. Δυο έσπερνε, δυο θέριζε, τρία τα γάρια σπόρο. Το αναχρωστούσε, το δοκε. Όταν κάρπισε δηλαδή, το αναχρωστούσε, το δοκε. Τ' άλλο το πήρε ο Τούρκος.
Ένα του μαύρου απόμεινε και πάει να νταλέσει. Βρίσκει το μήλο χάρβαλο και το νερό κομμένο. Όσο να βάλει το νερό να φτιάξει και το μήλο, ο Πόντικας από μεριά το έφαγε το σακούλι. Μπορούμε να πούμε ότι το στατηρικό είναι με το ποντίκι από τη μέση και κάτω, αλλά τα δύο οι φόροι που έπρεπε να δώσει στον Τούρκο, έτσι κι αλλιώς η δεκάτη ή κάτι πολύ περισσότερο από τη δεκάτη, και το χρωστούμενο ως πόρος, θα του μείνει το ένα για να ζήσει, και ξέρουμε πόσο δύσκολο θα μπορούσε να ζήσει. Ένα άλλο τραγούδι, πανελλήνιο, είναι πανελλαδικό. Είναι μια παράκληση προς τον ήλιο. Ήλιε μου, για βασίλεψε, ήλιε, για πέσε κάτω, σε καταριώνται οι εργατιές, του κόσμου οι δουλευτάδες. Άλλοι δουλεύουν για ψωμί και άλλοι για τρεις παράδες. Και ένας γέρος κατάγερος για μια πρέζα ταμπάκο. Όσοι δουλεύαν στο Θεσσαλικό κάπου τους προηγούμενους αιώνες, περιγράφονται μέσα από αυτούς τους δύο-τρεις στίχους πολύ καλύτερα, υποθέτω ή θέλω να πιστεύω, από ένα μελέτημα ιστοριογραφικής ή κοινωνιολογικής φύσεως. Γιατί μας λέει με ποιον τρόπο δούλευαν, πόσο χρόνο δούλευαν, από το πρωί ως το βράδυ. Ξέρετε, είναι αυτό που προσπαθούν και τώρα, να έχουμε δύο δουλειές σε τρία αφεντικά και να έχουμε 15 ώρες εργασία και 11 ώρες ύπνο. Το άθροισμα είναι 26, δεν τους βγαίνει, αλλά θα το στρώσουν. Άλλοι δουλεύουν για ψωμί, δηλαδή πληρώνονται σε είδος. Στα παιδιά και στους εφήβους δίνανε ένα κομμάτι, ένα ξεροκόμματο. Άλλοι παίρνουν τους παράδες, οι πιο γεροί, ας πούμε, οι άντρες. Και ο γέρος, ο κατάγερος, πληρώνεται και παίρνει μόνο μια πρέζα ταμπάκο. Όσο προσφέρει, τόσο παίρνει. Κάτι άλλο για το οποίο μας μαθαίνουν τα τραγούδια είναι ένα πικρό θέμα που το βλέπουμε να ανασταίνεται κάθε λίγο και λιγάκι, και δυστυχώς εξακολουθούμε να μην παραδεχόμαστε τον όρο γυναικοκτονία, γιατί αν τον παραδεχτούμε και τον εγγράψουμε στο νομικό μας πολιτισμό, θα πρέπει να αποδώσουμε και στο έγκλημα αυτό πολύ βαρύτερες ποινές από αυτές τις οποίες αναλογούν όταν θεωρούμε ότι είναι έγκλημα τιμής. Ξέρετε πολύ καλύτερα, πολύ καλά όλοι, ότι το τάθελε και τάπαθε είναι αυτό που συνήθως πιστεύεται με αλφαγιώτα και κυκλοφορεί και μπορεί και να γίνει και τίτλος σε φυλάδες κίτρινο-ροζ ή στα ηρωικά μας social media για όποια γυναίκα βιάζεται. Τάθελε, γιατί να βγει με κοντό παντελόνι, γιατί να ανεβαμένη, γιατί τα νύχια της είναι κόκκινα, αφού τα τραγούδια λένε τα κόκκινα νύχια είναι ερωτική πρόσκληση. Άρα πήγαινε γυρεύοντας. Και ξέρουμε ότι και πολλές αποφάσεις δικαστηρίων έχουν βγει με βάση το πήγαινε γυρεύοντας. Αυτά είναι τα λεγόμενα εγκλήματα τιμής. Όταν ορίστηκαν ως εγκλήματα τιμής και πάθους, ήταν ένας εύσχυμος αρσενικότατος τρόπος για να μειωθεί η ηθική τους απαξία. Να θεωρηθούν δηλαδή περίπου φυσικά. Αφού η γυναίκα είναι κτήμα, αφού στον παραδοσιακό πολιτισμό έπρεπε να χάσει και το όνομά της από τη στιγμή που παντρεύονταν, έπαβε να είναι η Δήμητρα, η Κατερίνα, η Μαρία, η Στάμου, γινόταν η Γιώργενα, η Δημήτρινα, η Μίτσενα, ξέρω εγώ, η Κωνσταντίνενα, και να τριπλοπροσκυνήσει την πεθερά για να γίνει δεκτή. Εφόσον λοιπόν δεν έχει πρόσωπο, η αφαίρεση της ζωής της δεν είναι ακριβώς αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπινου προσώπου, αλλά ενός μιας δεύτερης ποιότητας. Αυτές τις αντιλήψεις μας τις παραδίδουν τα τραγούδια της τιμής ή της ντροπής, όπως τα λέμε συμβατικά. Νομίζω ότι πέρυσι είχε έρθει η Ναταλία Λαμπαδάκη και σας είχε τραγουδήσει με την εξαιρετική της φωνή αυτή τη δουλειά, στην οποία είχα συμβάλει και εγώ κατά ένα τμήμα, δηλαδή στο CD βιβλίο με τα τραγούδια της ντροπής. Είναι τα τραγούδια που ιστορούν γυναικοκτονίες. Το πιο οικείο μας, όλοι το τραγουδάμε, χωρίς τη στιγμή που το τραγουδάμε και το χορεύουμε, να δίνουμε και τη σημασία που έχει, είναι ο Μενούσης. Ο Μενούσης είναι από τα τραγούδια
που απαντούν με τις περισσότερες παραλλαγές σε όλη την Ελλάδα. Έχουν σωθεί γύρω στις 160-170 παραλλαγές του. Λίγα τραγούδια έχουν τόσες παραλλαγές. Και ένας βασικός κανόνας στο δημοτικό είναι ότι ένα τραγούδι είναι αυθεντικό αν έχει πάνω από 4-5 παραλλαγές. Αν έχει διασωθεί μια ακρίδα, παιδιά, δεν έχουμε δημοτικό για την ακρίδα. Τα λογάκια της Παναγιάς. Α, είναι τα λογάκια της Παναγιάς. Ξέρετε τι κάνει όμως το θηλυκό αλογάκι της Παναγιάς. Οπότε. Ταιριάζει και με τη συζήτηση. Μακριά από μένα. Λοιπόν, μπράβο του. Ήρθε να ακούς, καλά έκανε. Το τραγούδι λοιπόν αυτό είναι σε 160-170 παραλλαγές. Το κριτήριο για την αυθεντικότητα, είπαμε, είναι όσο περισσότερες παραλλαγές βρίσκουμε σε ένα τραγούδι, απλωμένο σε όλα τα ιδιώματα, τα γλωσσικά της Ελλάδας, από την Κρήτη, την Κορσική, γιατί έχουν σωθεί και τραγούδια από την Κορσικάνικη μειονότητα κάποια στιγμή που ζούσε εκεί, στον Πόντο, στην Κύπρο. Όσο περισσότερες παραλλαγές, τόσο αυθεντικότερο είναι το τραγούδι και μπορούμε να το προσυπογράψουμε. Αν είναι μόνο σε μία-δύο παραλλαγές, φοβούμαστε να πούμε ότι είναι αυθεντικό. Λέμε ότι συνήθως είναι πλαστό. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι λοιπόν ιστορεί έναν φόνο για λόγους τιμής, ενώ δεν υπήρχε κανένα έγκλημα τιμής. Τίποτα, κανένας δεν έχει εγκληματίσει. Η υπόθεση, η υποψία, η καταγγελία που έκανε ο μεθυσμένος τον μεθυσμένο προκάλεσε ένα θάνατο, για τον οποίο προφανώς ο θήτης δεν υπέστη απολύτως τίποτε, διότι εφόσον δήλωσε στην κοινωνία ότι προσλήθηκε η τιμή του και ότι χρειαζόταν, το μόνο λευκαντικό επί προσβολής τιμής είναι το αίμα, προφανώς και δεν θα έπαθε τίποτε εκείνη την εποχή. Άλλωστε και η Μενούσενα πήγαινε γυρεύοντας, διότι πήγαινε πλήν και φάνηκε το βρακί της και ήταν και κόκκινος ορισμένες παραλλαγές. Πού πας, καλή μου κυρία? Θα ακούσουμε το Μενούση. Ωρενό Μενούσης, ο Μπυρμπυλής κι ο Ρησούλαγας. Σε κράσο που λιώ πήγαινα για να φάνα πιού. Ωρε κι που τρώγαν, κι που πίνα, κι που γλέταγαν. Ωρε κάπου πέσαν σε κουβέντα για τις όμορτες. Ωρε νόμορφη γη με κάπου έχεις βρέμες νουσάγα. Ωρε που την είδε, που την ξέρεις και τι μολογάς. Ωρε χθες την είδα στο πηγάδι που πήρνε νερό. Ωρε και της δώσα το μαντήλι και μου το πίνε. Μπορεί να την ξέρεις κι αν την είδες πες μας τη φορεί. Μπορεί να σημαίνω μεσοφόρη με χρυσό σταυρό. Μεθυσμένος πάει την έσφαξε. Ωρε το πρωί ξεμεθυσμένος πάει την έκλαψε. Ωρε
σήκω πάπια, σήκω χίναμ, σήκω νεράτια. Ωρε σήκω πλήσω κι αρμάτω σου και πας στο χώρο. Ωρε να σε δω τα παλικάρια να μαραίνονται. Άντε να σε δω και εγώ καημένος να σε χαίρομαι. Αυτό το τραγούδι είναι μια ασχεδίαστη, αθέλητη μαρτυρία, γιατί οι λαϊκοί ποιητές, οι ανώνυμοι ποιητές, όταν φτιάχνουν το τραγούδι, δεν το φτιάχνουν αποσκοπώντας το μέλλον. Ο προσωπικός ποιητής, όπως τον αποκαλούμε, ο ποιητής εγγραμματοσύνης, σκέφτεται το μέλλον. Ο πρώτος ποιητής, δε, στην ιστορία μάλλον της ανθρωπότητας, που είχε την ανησυχία, την αγωνία, αν θα μιλάνε για αυτόν στο μέλλον, ήταν γυναίκα. Ήταν η κορυφαία Σαπφό, που είχε την αγωνία του μέλλοντος, στην αγωνία της αθανασίας κατά κάποιο τρόπο, την οποία δεν είχε, για παράδειγμα, ο Όμηρος, γιατί γι' αυτό και παρέμεινε ανώνυμος μέσα στο ποίημά του. Δεν ξέρουμε αν ήταν ένας ή δύο οι Όμηροι, αν έφτιαξαν την Ιλιάδα ο μαθητής του πρώτου κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε ότι υπάρχει ένας τεράστιος ποιητής για το ένα έπος και ένας επίσης τεράστιος ποιητής για το άλλο έπος. Δεν είναι. Που έχει βασιστεί όμως στην λαϊκή κληρονομιά που υπήρχε μέχρι τότε, δηλαδή στα δημοτικά λαϊκά τραγούδια της εποχής του, που ήταν για, για τα άθλα των ηρώων που είχαν πάει είτε στον Τροϊκό πόλεμο ή για τα βάσανα του Οδυσσέα και κυρίως για τα βάσανα της Πινελόπης, ο Οδυσσέας Καλαπέρας. Άμα μετρήσετε πόσο χρόνο ήταν με γυναίκες, είναι 9 και 6 μήνες. Κάτι, αν βάλουμε και 40 μέρες με την αυσικά, τα βάσανά του ήταν πολύ λίγα. Είναι ο ήρωάς μας αυτός που είναι το φιλετικό μας πρόσωπο, έχει πάνω του πολλά κακά. Καταρχάς είναι ο πρώτος που πήρε τρελόχαρτο στην ιστορία, όπως ξέρετε, και έδωσε το μάθημα σε επόμενες γενιές. Όταν πήγανε να τον στατολογήσουν για να πάει στον Τροϊκό πόλεμο, δεν ήθελε, γιατί ήξερε την προφητεία, τη μαντεία, ότι θα λείψει 20 χρόνια και έζεψε ένα βόηδο και ένα άλογο στο αλέτρι και άρχισε να σπέρνει αλάτι. Και ο Παλαμίδης πήγε και του πέταξε μπροστά τον τηλέμαχο και τότε ξύπνησε και ξετρελάθηκε τρελός. Έμεινε έτσι ως πρότυπο για Ιώτα 5. Αυτές οι μαρτυρίες μπορούμε να είμαστε πολύ το σίγουρες ότι τα τραγούδια που αφορούν γυναικοκτονία είναι φτιαγμένα από γυναίκες. Καταρχάς γιατί, όπως έχουν αποδεχτεί από πολύ νωρίς οι κορυφαίοι μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, εν προκειμένου ο Στύλπων Κυριακίδης, το δημοτικό τραγούδι έλεγε είναι το βασίλειο της γυναικός. Η δημοκρατία της, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί πολλά τραγούδια παράγονται από τους ομίλους των γυναικών που βρίσκονται μαζί στα νυχτέρια. Τα νυχτέρια ήταν ένα εξαιρετικός τρόπος των παλαιότερων εποχών για να φτιάχνουν την πρίγα των κοριτσιών. Ευκαιρία να πούμε εδώ ότι όταν λέμε σεβόμαστε την παράδοση, δεν είναι ανάγκη να σεβόμαστε όλη την παράδοση. Την πρίγα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τη σεβόμαστε. Δεν είναι ιερή η παράδοση ούτως ή άλλως και ως έχει. Είναι ιερά τα πράγματα που ταιριάζουν στις σημερινές ηθικές αξίες. Ούτε την πρίκα, ούτε την απώλεια του ονόματος της γυναίκας άμα τη εισόδο της στην οικογένεια του ανδρός της. Ούτε είναι αποδεκτό τη σημερινή ημέρα να βαφτίζουν τα παιδιά με το φοβερό όνομα που δίνανε στα τζουμέρκα, διώχνω. Η διώχνω, όπως λέμε, η Χάιδο, η Σταμάτο, η διώχνω, για να διώξουν το κακό, να διώξουν τη γυναίκα δηλαδή. Είναι πραγματικό το όνομα. Τη μάνα του κορυφαίου
κλαριτζή ή κλαρινίστα που λένε του Κίτσου Χαρισιάδη, δασκάλου του Πετρολούκα, τη λέγανε Διόχνο. Και έτσι πως την αγαπάγαν όταν γεννήθηκε. Αλλά το Διόχνο δεν παίζει πια, το Αγορίτσα όμως θα ξέρετε πολύ καλά ότι παίζει. Και ξέρετε για ποιο λόγο βαφτίζουν τα κοριτσάκια Αγορίτσα. Έχω βαφτίσει κι εγώ ένα Δάφνη το έβγαλα το παιδί, αλλά μου λέει κουμπάρα, πέστε του και Αγορίτσα μέσα στην εκκλησία να ακούσει η μάνα μου και να τελειώσουν. Δεν θα το γράψουμε πουθενά. Και πράγματι έτσι έγινε. Αυτές οι μαρτυρίες, αυτά τα τραγούδια λοιπόν που δεν καταγγέλουν, δεν έχουν καταγγελτικό τόνο. Είδατε, ο Μενούσης δεν καταγγέλει το δολοφόνο. Ακούμε ότι γίνεται μια ανθρωποκτονία για ασήμαντη αφορμή. Αυτή η μαρτυρία από παλιά είναι ασχεδίαστη, γιατί είναι λαϊκή. Δεν υπακούει δηλαδή σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχεδιασμό. Άλλο τραγούδι που να είναι του ίδιου τύπου μαρτυρία είναι η Ανδρονίκη, όπου σκοτώνει ο Βαγγέλης σκοτώνει την αδερφή του στο καφενείο, επειδή η κοινωνία τον πληροφορεί, ο κολλητός του δηλαδή, τον πληροφορεί ότι η αδερφή του έχει πάει στο καφενείο και καπνίζει και πίνει ναργιλές σε ορισμένα τραγούδια και παίζει και χαρτιά και φοράει και φράγκη αντί να φοράει τα δικά μας, τις βράκες, να ξέρω εγώ εκείνης εποχής, και είναι και με φίλο. Η κοινωνία εκείνη τη στιγμή, διά του φίλου του Βαγγέλη, αναθέτει στον Βαγγέλη ένα ρόλο. Βαγγέλη, είσαι αδερφός και πρέπει να ξεπλύνεις την ντροπή. Αλλιώς η κοινωνία θα πει ότι είσαι κερατάς ή οτιδήποτε άλλο. Και ο Βαγγέλης υποχρεώνεται να τηρήσει, να σεβαστεί τον ρόλο που η κοινωνία του αναθέτει σιωπηρά, αλλά αυστηρά. Αλλιώς κινδυνεύει να θεωρηθεί λειψός άντρας, να μην περνάει δηλαδή για βαρύς, για κανονικός άντρας. Πώς λένε άντρας με παντελόνια που λένε και στην Βουλή, Ναι, εμείς είμαστε με παντελόνια, λένε οι πολλοί παντελονάτοι. Και ανέντιμοι επίσης. Επίσης, μαρτυρία για τα βάρη, τα βάσανα της γυναίκας είναι το τραγούδι όπου όλη η οικογένεια της μάνας, δυστυχώς συμπεριλαμβανομένης ή πρωταγωνιστικά δρόσα, σκοτώνει την κόρη επειδή μάζευε ρόδα και πέρασε ο βασιλιάς ή ο φίλος της ή οποιοςδήποτε και της έδωσε ένα ζευγάρι ρόδα ή ένα ζευγάρι σκουλαρίκι, ένα δακτυλίδι ή οτιδήποτε. Εκεί αυτή η μαζική εκτέλεση της γυναίκας και πάλι είναι ονόματι της τιμής. Πολλά τέτοια εγκλήματα είναι απίστευτη η ποικιλία τους, μέχρι και προληπτική δολοφονία συζύγου υπάρχει. Πεθαίνει δηλαδή ο σύζυγος και για να μην παντρευτεί η γυναίκα του όταν θα χειρέψει, να μην πάρει άλλον άντρα, τη σκοτώνει προληπτικά. Της λέει να έρθει κοντά του δηλαδή, την αγκαλιάζει πολύ σφιχτά και την πνίγει. Και μάλιστα το τραγούδι αυτό έχει σωθεί με ήρωα τον Διγενή Ακρίτα, να πνίγει την Ευδοκία για να μην παντρευτεί με άλλον. Πολλές από αυτές τις εκδοχές της γυναικοκτονίας έχω καταγράψει στον δεύτερο τόμο της σειράς μου, δοκίμια για το δημοτικό τραγούδι που έχει τον τίτλο «Το αίμα της αγάπης». Και πρόπερση ο Θοδωρής Γκόνης, σκηνοθέτης, ποιητής, πεζογράφος, στιχουργός, είχε τη σκέψη να κάνει ένα θεατρικό με βάση τραγούδια που έχω στο βιβλίο, αλλά και άλλα από διεθνές ρεπερτόριο, και έκανε μια παράσταση που ξεκίνησε με το Διπεθέ Καβάλα στην Καβάλα με τον τίτλο «Το σφαγείο του έρωτα». Η ανατριχιαστική σύμπτωση ήταν ότι την ημέρα της πρεμιέρας στην Καβάλα, θα θυμάστε ένα άγριο μακελιό, άγριο φωνικό που είχε γίνει μέσα σε ένα φαρμακείο, όπου η φαρμακοποιός επνίγει από τον σύζυγό της. Ήταν ανατριχιαστικό το να ξεκινήσει, δηλαδή σαν να ήθελε να μας πει ο ίδιος ο κοινωνικός μας χωροχρόνος ότι το κακό θα συνεχίζεται, αυτό το κακό διαπαντός. Δεν ξέρουμε πόσες είναι οι γυναικοκτονίες κατέτος, διότι δεν καταγγέλλονται όλες. Δεν καταγγέλλονται όλοι οι ξυλοδαρμοί και ξέρουμε επίσης για ποιο λόγο δεν καταγγέλλονται. Μια άλλη πτυχή της νοοτροπίας του ήθους των αντιλήψεων των προγόνων μας που μαθαίνουμε από τα δημοτικά τραγούδια είναι η σχέση που είχαν με την εκκλησία, με τη θρησκεία. Ξέρουμε ότι είναι θρησκευόμενοι οι άνθρωποι. Ο τόπος μας είναι γεμάτος εκκλησίες, μοναστήρια, μοναστηράκια,
Δεν υπάρχει βουνό χωρίς το προφήτη του Ηλία. Δεν υπάρχει νησάκι χωρίς 50 Αγίους Νικολάους. Γενικά, χάρη και στην αθέλητη προσφορά των αρχαίων που μας κληρονόμησε σε ένα σωρό μάρμαρα, χτίστηκαν ένα σωρό εκκλησίες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, οι θρησκείες αυτό κάνουν, μία πατάει πάνω στην άλλη και συνεχίζουν επάπειρον την προσφορά τους στην ανθρωπότητα. Οι σχέσεις που αναδεικνύονται μέσα από το δημοτικό τραγούδι, οι σχέσεις του Έλληνα δηλαδή με τη θρησκεία, είναι λίγο πιο μεικτές, πιο σύνθετες από αυτές που ίσως θα νομίζαμε μια πρώτη ματιά. Υπάρχουν φυσικά τα Κάλαντα και άλλα τραγούδια θρησκευτικού περιεχομένου, δεν είναι όμως πάρα πολλά. Και σίγουρα τα Κάλαντα, όπως όταν λέγονταν με τη συνοδεία μουσικών οργάνων, ήταν ολόκληρο τελετουργικό, ήταν ένα κομμάτι του κύκλου της ζωής τους. Ήταν θεμελιακές αυτές οι γιορτές και σήμεραν κάτι πολύ περισσότερο από το να ψάχνουμε να βρίσκουμε το φλουρί στη Βασιλόπιτα. Ήταν η συγκέντρωση της οικογένειας και η έναρξη του χρόνου, του καινούργιου χρόνου, που έπρεπε να τη βρει ενωμένη, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν πολλά τραγούδια, το ξέρετε, σατυρικά για παπάδες, καλογέρους. Υπάρχει ένα ολόκληρο ρότατο τραγούδι για το 40 χρόνια ασκητής. Άντεξε 40 χρόνια ασκητής, περίπου όσο ο Άγιος Αντώνιος, αλλά τελικά δεν ήταν Άγιος Αντώνιος, διότι δεν είναι όλοι Άγιοι Αντώνιοι, και υπέκυψε. Και όπως λέει και στην ταινία, θα τη θυμάστε, υπέκυπτε καλά. Μάλλον ο Φωτόπουλος, ο Σταυρίδης τότε είναι. Εκτός από τα σατυρικά τραγούδια για τους καλογύρους που τα λέμε συνήθως στις απόκριες, υπάρχουν άλλα τραγούδια που κάτι θέλουν να μας πούν με τον τρόπο τους. Για παράδειγμα, θα μας το τραγουδήσουν και όλα στα παιδιά. Στον Παπά τα παραθύρια. Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο ενόχλησε εξαιρετικά τον Κοσμά τον Ανατολό. Θα σας διαβάσω την περιγραφή. Γύρω στα 1770. Εγώ είδα μία φορά έναν πόρνον όπου εδιάβαινε από κάτω από ένα σπίτι υψηλό και σε ένα παράθυρο είχε μία κόρη. Την είδεν ο πόρνος, μα δεν την έβλεπε τόσο καλά. Ανέβηκε σε υψηλότερον τόπον και την έβλεπε καλύτερα, δηλαδή είχε ολόκληρο πορνικό σχέδιο. Αρχίνησε και τραγούδα και έλεγε «Αχ, μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια». Και να σας πω και άλλο ένα, «Στου παπά τα παραθύρια». Τι ήταν ο σκοπός του? Να διώξει τον Χριστό από την καλιά της κόρης και να φέρει τον διάβολο, να διώξει την παρθενία και να φέρει την πορνεία. Ο έρωτας δεν είναι βέβαια εκδίωξη του διαβόλου, ο έρωτας είναι ο έρωτας, και τα παρακλαυσίθυρα, όπως λέγονται αυτά τα τραγούδια, όταν στέκεσαι κάτω από την θύρα ή το μπαλκόνι, είναι κάτι που το κάνανε και στην αρχαιότητα και οι Έλληνες, και επειδή το κάνανε παιδιά και συνεχίζουμε και είμαστε εμείς από γονείς τους. Άμα δεν αγαπιόντουσαν, δεν θα κάνανε παιδιά και δεν θα είμαστε εμείς από γονείς τους. Ο Κοσμάς όμως δεν το άντεχε αυτό, και άλλοι χριστιανοί επίσημοι της εποχής, και κατήγγειλε ως πορνικά τόσο τα μουσικά όργανα όσο και τα ίδια τα μουσικά τραγούδια, και καταργιόταν όποιον παντρευτεί με τέτοιου είδους τραγούδια να κάνουν παιδιά κακορίζικα, κουτσά, στραβά λολά και αναποδιασμένα. Ευτυχώς δεν πιάνανε οι κατάρες του και υπάρχουμε ως γένος. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι στον Παπά τα παραθύρια που είχε βάλει σε καημό τον Κοσμά. Ο παπάς τα παραθύρια.
μπάγκα τα ποτήρια στο παπά τα πα τα μπαλκονάκια. Άιντε στο παπά τα μπαλκονάκια καθόλαν δυο μαύρα μάτια. Να καγώ τα μαύρα μάτια. Να καγώ τα μαύρα μάτια κι ο παπάς στα μπαλκονάκια. Παπαδοπούλας γενικά στα τραγούδια είναι αντικείμενο πόθου. Σκοτεινό αντικείμενο ή πολύ φωτεινό αντικείμενο πόθου. Πάντως χωρίς να το θέλει ο Κοσμάς, εδώ μας δίνει μια μαρτυρία. Πόσο χρόνο είναι αυτό το απλό ωραίο τραγούδι. Είναι 1770 το έκανε την παρατήρησή του. Είναι ακριβώς 2,5 αιώνες. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπήρχε τουλάχιστον άλλα 50 χρόνια πριν για να έχει εδραιωθεί τόσο πολύ. Δηλαδή τα καλά τραγούδια που αντέχουν σε βάθος χρόνου δεν είναι ανάγκη να έχουν κανένα βαρύ νόημα. Αυτό είναι ένα ανάλαφρο τραγούδι, ανάλαφρο αλλά έχει το σκοπό του. Το σκοπό του αφενός το μουσικό και το σκοπό του τον ερωτικό αφετέρου. Δεν είναι όλα τα τραγούδια τα δημοτικά υψηλή ποιήση, μην υπάρξει τέτοια παρεξήγηση, αλλά το ποσοστό των δημοτικών που είναι άξια για να τα αντιμετωπίσει σαν ποιήματα μεγάλης αξίας είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχουν αναγνωρίσει διάφοροι ξινοί και ξινισμένοι λόγοι και από αυτό που θα περιμέναμε και εμείς οι ίδιοι. Το καταλαβαίνουμε αυτό όταν σε κάθε τραγούδι βρίσκουμε και τους παρακάτω στίχους. Τι εννοώ με αυτό? Συνήθως τραγουδιούνται τα πρώτα δίστιχα μόνο. Δεν πάμε παρακάτω. Παρακάτω μπορεί να έχει το ζουμί ολόκληρο καμιά φορά. Υπάρχουν μερικά δίστιχα, πολλά δίστιχα. Ανάμεσα σε αυτά οι ματινάδες, οι κριτικές έχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, τμήμα, που δείχνουν πόσο ελεύθερη είναι η σχέση του Ορθόδοξου Χριστιανού, του Έλληνα Ορθόδοξου Χριστιανού με τη θρησκεία του. Δεν είναι μια σκουντούφλικη, μια γκρίζα, μια, πώς να την πω, σκυμμένη η σχέση του. Δεν αισθάνεται ότι έχει ένα μπαμπούλα από πάνω του, ακόμα και αν στα πανηγύρια, ακόμα και τώρα, ο παπάς από μέσα από την εκκλησία θα φωνάξει «Μην αρχίσετε ακόμα τα κλαρίνα». Να βγάλω τουλάχιστον να τελειώσει η λειτουργία. Το κάνετε όλοι, το έχουμε ζήσει αυτό. Το κλαρίνο στο βάθος αρχίζει και κουρδίζεται και το λαούντα και η κιθάρα για να παίξουν το δικό του σκοπό. Δηλαδή, όσοι πηγαίνετε στην εκκλησία, και εγώ πήγαινα, ήμουν και 7-8 χρόνια σαν παπαλάκι εκεί, τα έχω μάθει καλά, ξέρετε ότι το κουτσομπολιό πέφτει σύννεφο μέσα στην εκκλησία. Εντάξει, ευλάβεια. Αλλά με ακούς το αλογάκι της Παναγίας είδε πάνω μου τώρα. Να το. Όχι, δεν είναι. Είπα μην πήρε. Η εκκλησία δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μετατρέπεται σε εκκλησία από εκκλησία του Δήμου. Δηλαδή σε συνέλευση κανονική. Δεν είμαστε και ένας λαός που το κλείνει εύκολα, μα την αλήθεια. Αν δεν είναι κίτρινο το κουτσομπολιό μέσα στην εκκλησία, αν δεν είναι χολερικό, αν δεν είναι κακή, εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Και έχω καταλάβει ότι ούτε και τους παπάδες τους πειράζει, γιατί ξέρουν. Αυτή την ελευθερία λοιπόν της σχέσης με τα θεία του Έλληνα την έχει αναδείξει, την έχει εκμεταλλευτεί, την έχει τιμήσει δεόντως και προπόντως το δημοτικό. Να σας διαβάσω ορισμένα δίστιχα.
Μέσα στα μαύρα φαίνεσαι σαν Παναγιά γραμμένη και οι ομορφιές μαζόχτηκαν και σε έχουν καμωμένη. Δεν ξέρω αν είμαι χριστιανός, συγχώρεσέ με Θεέ μου, δεν μ' άφησε η αγάπη της να σε σκεφτώ ποτέ μου. Δεν σκέφτομαι αυτή τη στιγμή ο κανέναν καθολικό ή προτεστάντη ικανό να πει τέτοιο πράγμα και να μείνει ατιμόρυτος. Δεν λέω για άλλες θρησκείες, λέω μόνο για τα χριστιανικά δόγματα. Σήμερα μέσα στην εκκλησιά έστε και να την κρίμω. Τάχα πως πάω και προσκυνώ. Κολλάζω την ψυχή μου. Δηλαδή το ξέρει ότι κολλάζει, αμαρτάνει, αλλά το κάνει. Δεν θέλω εγώ παράδεισο, μη δε εκκλησιά να γιάσω. Μον θέλω την αγάπη μου να ζήσω να γεράσω. Και το ερώτημα, το μέγα ερώτημα στο οποίο και ο Άμλετ θα δυσκολευόταν να απαντήσει. Ποιος είναι αυτός ο χριστιανός όπου θα προσκυνήσει για να φιλήσει το σταυρό και το λαιμό θα αφήσει. Για σκεφτείτε το. Επίσης ανευλαβές είναι και το όταν περάσω να σε δω στο παραθύρι επάνω, το γνωστό θέμα με τα παραθύρια, σαν Παναγιά μου φαίνεσαι, καλά πάει μέχρι εδώ, αλλά παρακάτω και το σταυρό μου κάνω. Δηλαδή η ειδωλολατρία δηλώνεται η πρόσωπο λατρεία με τόσο απλό, νόστιμο, χαριτωμένο τρόπο που δεν θα την καταγγείλει σαν ασεβή προς τα θεία, ίσα ίσα θα της πεις ότι βρίσκει έναν πανέμορφο τρόπο να εμπλέξει τα θεία με τα ανθρώπινα και να πει ότι τα θεία ένα λόγο υπάρχουν, τα εκκλησιαστικά μάλλον και τα θρησκευτικά, για να υπηρετούν τα ανθρώπινα. Και ένα από τα πράγματα που πρέπει να υπηρετούν είναι το γέλιο των ανθρώπων. Δεν είναι αγέλαστος ο Θεός των Ορθοδόξων, όσοι τον θέλουν αγέλαστο, είναι σε λάθος θρησκεία. Οπότε το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως μετά, το «Μπάτε κορίτσια στο χορό» που έχει η ηρωίδα μια, όχι μια παπαδοπούλα, όχι μια, αλλά μια παπαδιά, είναι ένα τραγούδι που κατατάσσεται στα ασεβή και ανευλαβή. Αλλά είναι εξαιρετικό τραγούδι. Πρασίνες και γαλάζιες. Αιδί μωρέ, να ειδείτε και μια παπαδιά. Να ειδείτε και μια παπαδιά πως πάει μωρέ, πως πάει με τους λεβέντες. Να κιό μωρέ, να κιό παπάς από κοντά. Να κιό παπάς από κοντά. Κοντό μωρέ, κοντό καρτέρι παπαδιά. Κοντό καρτέρι παπαδιά, θέλω μωρέ, θέλω να σε ρωτήσω. Στα ιερά θέλω
ζήσω. Πεζά εγώ τώρα, θα συμπληρώσω το τραγούδι, γιατί ένας τρόπος να αυτοπροστατευόμαστε στα πανηγύρια μας, ας πούμε, είναι να λέμε τους στίχους μέχρι εκεί που καταλαβαίνουμε ότι δεν θα πειράξουμε. Η πλήρης συζήτηση ανάμεσα στον παπά και την παπαδιά, η καταγεγραμμένη δηλαδή, καλά κάνουν τα παιδιά και δεν το τραγουδάνε μέχρι το τέλος. Γιατί θα σηκωθούν οι παπάδες και θα φύγουν. Και άμα σηκωθεί ο παπάς και φύγει από το πανηγύρι, σχόλα στο πανηγύρι. Λοιπόν, κοντοκαρτέρι, παπαδιά, δύο λόγια να σου κραίνω. Μωρή, πού ταύκες τα παιδιά, το έρημο το σπίτι. Σύρε παπάμ στο σπίτι σου, σύρε και στα παιδιά σου. Και εγώ θα πάω με τα παιδιά μαζί με τους λεβέντες. Επιμένει ο καημένος. Μωρή, πού ταύχεις τα ιερά να πάω να λειτουργήσω. Φωτιά να κάψει τα ιερά. Και σένα και το σπίτι. Προφανώς είχε τραβήξει τα μύρια όσα η παπαδιά από τον παπά και βρήκε τον τρόπο να ελευθερωθεί. Τα τραγούδια, το ξέρουμε, δεν τραγουδιούνται όλοι οι στίχοι. Ένας λόγος που δεν τραγουδιούνται όλοι, μερικές φορές επειδή μακραίνουν πολύ, άλλες φορές επειδή ο χορός θέλει γρήγορη εναλλαγή. Και ένας τρίτος σοβαρός λόγος είναι αυτός. Δεν θέλουμε να νιώσει ένα κομμάτι του χριστεπονίμου πληρώματος ή του πανηγυριώτικου πανηγυρικού πληρώματος ότι προσβάλλεται η θρησκεία του. Ποια είναι η δική μου γνώμη για αυτά, για αυτό το θέμα? Εφόσον οι ίδιοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας δεν τρέπονταν να τα φτιάξουν αυτά τα τραγούδια, τα τραγούδαγαν και τα άλλαγαν με την ψυχή τους και χαίρονταν, εφόσον τα βρήκανε τελικά με την ιεροσύνη, με την παπαδοσύνη, δεν σφαχτήκανε ποτέ. Ο καθένας κράτησε το δικό του μπαϊράκι, έλεγε ό,τι έλεγε και μέχρι εκεί. Όταν είχε ανάγκη τον παπά, ο παπάς φυσικά και θα τον συνέδραμε. Αλλά όταν ήθελε και να τον ηρωνευτεί, να τον πειράξει, θα του τον έλεγε. Δεν είχε πρόβλημα. Γι' αυτό και έχω... Γι' αυτό και μπορούμε να πούμε ότι έτσι μαθαίνουμε την νοοτροπία των παππούδων μας. Αν το τραγούδι μας το είχαν παραδώσει μέχρι το θέλω να πάω να λειτουργήσω, δηλαδή χωρίς το τι του λέει η παπαδιά, θα λέγαμε ότι είναι ένα θρησκευτικό τραγούδι, ένα θρησκευτικό περιεχομένο τραγούδι, ένα ήρεμο θρησκευτικό τραγούδι. Έτσι που γίνεται με την ανατροπή του τέλους, μας πάει πάλι στη σχέση που είπαμε, στα πρωτεία που δίνει η σκέψη ή το αίσθημα των Ελλήνων στον έρωτα, ακόμα και αν πρόκειται να έρθει σε αντιπαράθεση με την κανονική θρησκεία, η θρησκεία του έρωτα μερικές φορές υπερτερεί. Εδώ έχουμε τη θρησκεία του έρωτα. Υπάρχουν σοβαρότερα όμως. Υπάρχει ένα σοβαρότατο τραγούδι της παράδοσης μας που ευτυχώς έχει καταγραφεί και έχει καταγραφεί σε επίσης πάρα πολλές παραλλαγές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν το έφτιαξε κάποιος λόγιος τσαντισμένος με την Παναγία ή τον Χριστό ή την, ό,τι ένιωθε ως προδοσία όσο μακραίνανε οι αιώνες της σκλαβιάς. Το έχουμε καταγεγραμμένο αυτό το τραγούδι σε άπειρες παραλλαγές σε κάθε ιδίωμα της γλώσσας μας, της ελληνικής, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιον καημό βαθύ ήθελε να ιστορίσει. Είναι το τραγούδι, ο τίτλος, το συμβατικό τίτλος είναι, ο τίτλος είναι το τραγούδι της προδοσίας του Αγίου Γεωργίου. Το έχει μελετήσει εξονυχιστικά, διεξοδικά, ο Μισελ Γκισονιέ, Γάλλος νέο ελληνιστής. Οι μελέτες του για το δημοτικό τραγούδι έχουν εξαιρετική βαθύτητα. Και είναι μια ευκαιρία εδώ να πούμε ότι όπως συμβαίνει και για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, που τουλάχιστον τα μισά από όσα ξέρουμε γι' αυτόν τα οφείλουμε στους ξένους μελετητές του, και για τον νέο ελληνικό πολιτισμό, για το δημοτικό τραγούδι, αλλά και ευρύτερα για την παράδοση, πάρα πολλά, τα μισά μπορώ να πω και ίσως και περισσότερα, τα χρωστάμε και πάλι σε ξένους μελετητές. Αρχής γενομένης από το Φοργέλο, όπως είπαμε, και φτάνουμε μέχρι τώρα που έχουμε τον Πούχνερ και τον Σονιέ, κορυφαίους μελετητές, τον Βάλτερ Πούχνερ, ο οποίος έχει γίνει και Έλληνας, και πολλοί θα έχετε υπόψη σας τον Κρίστοφερ Κίνγκ, που
Τον βάρισε κατά κούτελα το Τσίπουρο στην Ήπειρο, δήλωσε μόνιμος κάτοικος Ήπειρου και λάτης του Ήπειρωτικού τραγουδίου και έκανε, φέτος έκανε μια εξαιρετική σημάδοξη στην Κόνιτσα, την οποία ελπίζουμε να επαναλάβει και του χρόνου. Χάρη στο Τσίπουρο και το Κλαρίνο, έχει γίνει, πολιτογραφήθηκε και Έλληνας δηλαδή, και το βασικό του επιχείρημα, γιατί έγραψα και εγώ την αίτηση πολιτογράφησής του, ήταν το δημοτικό τραγούδι και η Ήπειρος. Αυτό το τραγούδι λοιπόν της Προδοσίας του Αγίου Γεωργίου δεν είναι ευνηδιαστικό. Ήδη με το κλείσιμο του 15ου αιώνα, η άλωση της πόλης γίνεται το 1453, προς την λήξη αυτού του αιώνα, αποκτά μεγάλη απήχηση, κυκλοφορεί ευρύτατα, παρότι είναι κυπριακός, σε δύσκολη γλώσσα δηλαδή, ένας θρήνος που λέγεται «Ανακάλυμα για την άλωση της πόλης», για την Κωνσταντινόπολη, το «Ανακάλυμα της Κωνσταντινόπολης». Είναι ένας θρήνος για την άλωση της πόλης, περίπου μισό αιώνα μετά την άλωση, δηλαδή πολύ νωρίς ακόμα μπορούμε να πούμε, που τελειώνει με το μέγα παράπονο «Οι Άγιοι και οι Άγγελοι πλέον ου βοηθούσι». Διότι περίμεναν ότι η απελευθέρωση της πόλης και του σύμπαντος ελληνικού χώρου θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όταν άρχισε να συμπληρώνει, όταν μπήκαν στην πέμπτη δεκαετία, άρχισε να αποκτά χαρακτηριστικά αιωνιότητας, γιατί αιωνιότητα ήταν πια. Φανταζόμαστε λοιπόν, όταν οι δεκαετίες έγιναν αιώνες, πόσο βάθινε το παράπονο. Εκδηλώθηκε το παράπονο αυτό και εκδηλώθηκε με το τραγούδι αυτό του Αγίου Γεωργίου, όπου η ιδιοκόμενη Ελληνοπούλα από Σαρακινό ή Τούρκο προσφέρει στον Άγιο Γεώργιο. Πού αλλού? Είναι ο Άγιος της Ρωμιοσύνης. Όχι απλώς της Ρωμιοσύνης, είναι ο Άγιος τον οποίο κυρίως υπολείπτονται και σέβονται οι μουσουλμάνοι. Ένα μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου που υπάρχει στην Πυρηνικόνησο συγκεντρώνει κάθε χρόνο, μπορείτε να το δείτε και στο YouTube, δηλαδή δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνους που πάνε να ακουμπήσουν κάτι μαντιλάκια που αφήνουν ή κάτι κλωστές κόκκινες. Ναι, σωστά θυμάμαι. Κόκκινες κλωστές, ναι. Είναι πολύ συγκινητικό να το βλέπεις. Αυτό με το κόκκινο θα αγοράσετε το μεγάλο βιβλίο, το πιο ακριβό από όλα, που είναι το κόκκινα χίλια φίλησα. Δεν τα έχω διαφημίσει όλα, στα δύο είμαι ακόμα. Δεν ξέρω και τι ώρα είναι, γιατί ποτέ δεν φοράω ρολόι, οπότε... εσείς ξέρετε τι ώρα είναι. Δεν έχετε. 10:30. Πόσο είναι το μάτσο? 1-0. Λοιπόν, ο Άγιος και του τάζει η Ελληνοπούλα, του τάζει να του πηγαίνει λιβάνι και κερί. Αλλά μικρή ποσότητα, γιατί δεν έχει και παραπάνω. Ο Άγιος ανοίγει τα μάρμαρά της και μπαίνει μέσα η Ελληνοπούλα, κρύβεται και εμφανίζεται ο διώκτης απεινής αφενός, γαλαντόμος αφετέρου, και του τάζει το Άγιο ότι θα φέρει το κερί και το λιβάνι με καραβόβαρκα μεγάλη πια, όχι με το μπουκαλάκι, και παραπάνω θα μαλαματώσει και τις εικόνες του και θα βαφτίσει και το παιδί του, και μάλιστα θα το κάνει Ελληνόπουλο, Χριστιανόπουλο το παιδί του, και μάλιστα το παράδοξο του πράγματος είναι ότι τάζει στον Άγιο Γεώργιο ότι θα βγάλει το παιδί του Γιάννη. Είναι λίγο μπέρδεμα δηλαδή, και εκφράζει την απορία του ο Σονιέ εκεί, λέει μάλλον κάποιο λάθος γίνεται εδώ, γιατί στον Άγιο Γιώργο θα τάξει να το βγάλεις Γιώργο. Σε πολλές παραλλαγές λοιπόν του τραγουδιού, ο Άγιος Γιώργος ενδίδει. Ανοίγει τα μαρμαρά του, εμφανίζεται η κόρη, η οποία υποτάσσεται στη μοίρα της κατά κάποιον τρόπο ή σε άλλες περιπτώσεις, τις πιο συνηθισμένες, λέει: «Κάλλιο να δω το αίμα μου τη γη να κοκκινείς, παρά να δω τα χείλη μου Τούρκος να τα φιλείς». Είναι μια ολόκληρη κατηγορία τραγουδιών αυτά. Είναι ο καημός που βγαίνει μέσα από εδώ, διότι πράγματι έλπιζαν, προσδοκούσαν από τον Γιώργη, από την Παναγία. Υπάρχει το ίδιο τραγούδι με καταγγελόμενο ως προδότη τον Άγιο Νικόλαο.
και τον Άγιο Ψιλωρίτη στην Κρήτη. Αυτό να το ξέρουν οι κριτικοί. Ο Άγιος Ψιλωρίτης είναι ένας παγανιστής Άγιος που τον ανακαλύψανε για να καλύψουν και το πρόβλημα των βουνών που υπάρχουν σπηλιές με υπολείμματα του Δία και του Κρόνου και σου λέει ας κάνουμε και έναν Άγιο Ψιλωρίτη να την έχουμε την... Ένα άλλο, μια άλλη πηγή, μια άλλη μαρτυρία που αποτελούν τα τραγούδια, αυθεντικότατη μαρτυρία, είναι μαρτυρία γλώσσας. Τα έχουν καταγγείλει διάφοροι λόγοι που μάλλον δεν τα είχαν διαβάσει ούτε καν ακούσει. Βάλλον τα έχουν καταγγείλει σαν φτωχά ως προς τη γλώσσα τους. Ο πρώτος τόμος λοιπόν, για να διαφημίσω και τον πρώτο τόμο, έχει... σε αυτό το πρώτο τόμο ασχολούμαι κυρίως με τον πλούτο της γλώσσας των δημοτικών τραγουδιών. Είναι στο καλό να πάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχουμε και αύριο, αύριο θα είμαι συντομότερος. Εντάξει, θα πάτε στο καλό. Έχει φτιάξει ο ερωτικός λόγος, ο δημοτικός, έχει φτιάξει τουλάχιστον 150 τόσα καταμέτρηση και συνεχίζω να βρίσκω κι άλλα, τα έχω αποδελτίωσει όλα, σύνθετα, επίθετα, οι μετοχές σύνθετες για να τιμήσει την ομορφιά, την πνευματική και την σωματική, το κάλος της γυναίκας. Δεν είναι ναρκισιστικά τραγούδια, αυτά δεν τα έχει φτιάξει ο γυναικείος πληθυσμός. Ο γενικός πληθυσμός έχει φτιάξει τα μυρολόγια, όπως είπαμε, τα χταρίσματα και τα νανουρίσματα, τα τραγούδια της ξενιτιάς. Αυτά τα ερωτικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι επιτέλους έδρασε και το αντρικό κομμάτι για να τιμήσει με γλωσσική επινοητικότητα, απίστευτη γλωσσική επινοητικότητα, τη γυναίκα. Γενικά η επινοητικότητα των δημοτικών τραγουδιών κορυφώνεται πού αλλού, στα τραγούδια του έρωτα και στα τραγούδια του θανάτου, τα μυρολόγια δηλαδή. Μερικές δε φορές σε εκπλήσει ο τρόπος με τον οποίο ο ανώνυμος, αγράμματος, αμόρφωτος, ανεκπαίδευτος άνθρωπος προσπαθεί να λύσει προβλήματα γλωσσικά που στην πραγματικότητα θα όφιλε κατά κάποιο τρόπο να τα λύσει ο εγγράμματος. Δηλαδή να αποφασίσουν οι καθηγητές που λέει ο λόγος, οι μπαμπινιώτητες της εποχής. Για παράδειγμα, προσπαθεί να... Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το ρήμα «παντρεύομαι επί αντρών». Δεν παντρεύονται οι άντρες, νυμφεύονται, αλλά ποτέ κανένας δεν λέει ότι νυμφεύτηκε. Παντρεύτηκε δηλαδή και οι άντρες. Εσείς που είστε παντρεμένοι, έτσι δεν λέτε. Ο λαϊκός άνθρωπος λοιπόν το ψηλιάστηκε ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν παντρεύομαι και προσπάθησε να το λύσει. Έχω βρει καμιά δεκαπενταριά όταν εκδόθηκε ο τόμος το 16. Είχα βρει μέχρι τότε καμιά δεκαπενταριά δείγματα της προσπάθειας αυτής να λυθεί αυτό το χαριτωμένο προβληματάκι. Μετά την έκδοση του βιβλίου, γιατί συνεχίζω να τα ενισχύω, βρήκα άλλα τόσα. Δηλαδή το σύνολό μου πια είναι 25-30 δείγματα από την Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, νησιά. Όπου αντί για το παντρεύομαι ή παντρεύω, χρησιμοποιούν το γυναικίζω ή το γυναικεύω. Δηλαδή, ο γιος λέει στη μάνα θέλω να γυναικίσω, δηλαδή η μάνα του λέει να πάει στο μοναστήρι, αλλά αυτός λέει δεν έχω καμία όρεξη να πάω στο μοναστήρι, θέλω να γυναικίσω, δηλαδή να παντρευτώ. Ή να γυναικέψω. Παρότι υπήρξαν αυτές οι προσπάθειες, δεν περπάτησε η λύση και μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν περπάτησε, επειδή τελικά το κοινό γλωσσικό αίσθημα απέρριψε την πιθανότητα, το ενδεχόμενο, ότι το ρήμα γυναικίζω, γυναικεύω εξακολουθεί να έχει ένα αρνητικό περιεχόμενο στα περισσότερα αυτιά, οπότε το πάγωσε, δεν το συνέχισε. Έχει τεράστια άνεση το δημοτικό να καταργεί τους κανόνες. Δεν τους ξέρει, άρα δεν τους καταργεί. Όμως έχει και τεράστια άνεση η προσωπική ποίηση, ας πούμε ο Σολωμός, να δανείζεται τις μεθόδους που έχει η λαϊκή γλώσσα, η ποιητική ή η πεζολογική, να λύνει τα προβλήματά της. Όλοι παραξενευόμαστε ακούγοντας τον στίχο του Σολωμού και διηγώντας τα ανακλές. Και λέμε δεν υπάρχει ρήμα, διηγώ. Πώς και δεν υπάρχει ρήμα, εφόσον το θέλει ο ποιητής, καλά έκανε και το έφτιαξε. Πώς όμως τον ομοποίησε ο Σολωμός,
ακούγοντας τον λαϊκό λόγο της Ζακύνθου, στον οποίο έχουν ίσως πολύ περισσότερο από τις άλλα μέρη της Ελλάδας, να σχηματίζουν αυτή τη μετοχή, όπως την λέμε, σε όντας, από ρήματα της ενεργητικής φωνής και όχι της παθητικής, όπως είναι ο κανόνας. Και να λένε παραπονιόντας, το λέμε πανελλαδικά, ενώ το ρήμα είναι παραπονιέμαι. Από εκεί το, ή να λένε κάθοντας, ενώ το ρήμα είναι κάθομαι. Άρα το κάθοντες είναι, έχω καταγράψει αντλώντας από άλλες μελέτες, πολλές μελέτες ή από δημοτικά τραγούδια, σωρία τέτοιων. Στην ίδια τη γυναίκα της Ζάκυνθος θα μπορούμε να βρούμε πολλά δείγματα. Ο Σολομός λέει και ξαναλέει στοχάζοντας, μα δεν υπάρχει ρήμα στοχάζω. Όμως ο Σολομός τον οποίησε μέσα του, επειδή άκουγε τη λαϊκή γλώσσα. Την άκουγε, όπως είπα, πρώτα-πρώτα από το στόμα της λαϊκότατης μάνας του. Η μάνα του δεν ήταν αριστοκράτησα, δεν ήταν κοντέσα. Ο πατέρας του ήταν και έγινε και ο ίδιος κόντες, υποτίθεται. Και το άκουγε στα πάρα πολλά, στις γιορτές που οργάνωνε, διότι ενώ τον έχουμε μάθει σαν γκρινιάρι, θλιμμένο κτλ., ήταν θλιμμένος από μια φάση της ζωής του και μετά, ίσως από τη δίκη και μετά, και όταν το πρόβλημά του με την αλκοόλ επιδεινώθηκε, αλλά στην πρώτη νιώτη του και στην Ιταλία και κυρίως στη Ζάκυνθο, ήταν οργανωτής εορτών και πανηγύρων, στις οποίες συμμετείχε με μεγάλο ενθουσιασμό, έκαναν ποιητικούς αγώνες, έκαναν χορευτικούς αγώνες, τα πάντα. Εκεί άκουγε τον λαϊκό λόγο και έτσι τον νομιμοποίησε μέσα του. Είχαμε πει να πούμε με τα παιδιά ένα τραγούδι, το «Μια Παρασκευή και ένα Σαββάτο βράδυ», το έχουν μόνο οργανικό, επειδή είναι ωραία. Είναι ένα τραγούδι, το λένε σε όλη την Ελλάδα όσο ξέρω, είναι τραγούδι του γάμου. Τραγούδι όμως που μοιάζει πάρα πολύ με μυρολόι. «Μια Παρασκευή και θα πω τα λόγια εγώ όπως είμαι», έτσι. Όχι τραγουδιστά, μην φοβάσαι. «Μια Παρασκευή και ένα Σαββάτο βράδυ, μάνα με έδιωχνε από το αρχοντικό μας. Μάνα με έδιωχνε, με διώχνει και ο αδερφός μου και ο πατέρας μου και αυτός μου λέει να φύγω. Φεύγω κλαίγοντας, φεύγω παραπονιώντας». Δεν υπάρχει ρήμα παραπονιό, όπως ξέρουμε. «Παίρνω ένα στρατή, στρατή το μονοπάτι. Βρίσκω ένα δεντρί, ψηλό σαν κυπαρίσι». Ναι, ναι.
Λεβέντικα. Το ότι παραπονιέται η κόρη που φεύγει και δεν θέλει στην πραγματικότητα να φύγει και έχει το παραπονό της απέναντι σε όλη της την οικογένεια, μπορεί να μας φαίνεται παράξενο σήμερα, γίνει την εποχή γάμος σήμαινε για τη γυναίκα ξενιτεμός. Αφενός σήμαινε ότι παντρεύεται έναν άνθρωπο τον οποίο ουδέποτε έχει συναντήσει στη ζωή της. Ήταν οι γαμήλιες στρατηγικές που επέβαλαν το αν θα παντρευτεί τον Μίτσο, τον Κίτσο ή τον Ρίτσο. Και ήταν σίγουρη ότι εκεί που θα πάει θα χάσει ένα μεγάλο τμήμα της προσωπικότητάς της, το όνομά της καταρχάς όπως είπαμε, και θα υπηρετεί πλέον ξένους, όχι τους δικούς της ανθρώπους όπως έκανε στο σπίτι της. Και μάλλον δεν θα ξαναδεί τους δικούς της, γιατί πολλές φορές ο γάμος σημαίνει ολόκληρη μετακίνηση. Η βιασύνη μερικών λογίων μερικές φορές φτάνει να φτιάξει έναν μύθο, ότι ο ελληνικός λαός είναι ο μόνος λαός που μυρολογάει επί της χαράς, είναι επένθυμος ακόμα και, όταν, και στο γάμο του. Αυτό το έχει πει μεταξύ άλλων, ένας από τους πρώτους εν πάση περιπτώσει που το είπε, σε ειδική του μελέτημα, ο Σπυρίδων Τζαμπέλιος, Λευκαδίτης Λόγιος, που εξέδωσε και γύρω στο 1850 ή 52, θυμάμαι, εξέδωσε και τα άσματα ελληνικά. Θα αναφερθώ σε αύριο εκτενέστερα σε αυτό το, την έκδοση του Τζαμπέλιου. Λέει λοιπόν ότι μόνο ο ελληνικός λαός έχει αυτό το χουί, το οποίο δεν του αρέσει κιόλας ιδιαίτερα. Καλός ή κακός, τέτοια τραγούδια γαμήλιου πένθους, όπως τα χαρακτηρίζουμε ας πούμε, εγώ βρήκα να έχουν όχι μόνο οι Έλληνες που ζουν στον χώρο της Ελλάδας, αλλά και οι σύνοικοι λαοί μας, που δεν είναι Έλληνες, και οι περίοικοι λαοί μας, μέχρι και τραγούδι της Λετωνίας ή της Εστονίας ανάλογου περιεχομένου έχω βρει, και τουρκικό και βλάχικο και σαρακατσάνικο και αλβανικό και ιταλικό, για λαϊκά τραγούδια μιλάω πάντα, γιατί τουλάχιστον εκείνη την εποχή το ζήτημα του γάμου ήταν το ίδιο προβληματικό για τη γυναίκα ανεξαρτήτως θρησκείας και ανεξαρτήτως εθνικότητας. Άρα λοιπόν η βιασύνη στην κατασκευή σχημάτων ερμηνευτικών των πάντων είναι αρκετές φορές είναι βλαπτική. Αν επιτρέπετε να τελειώσουμε, να πιάσω μία ακόμα εκδοχή της μαρτυρίας των δημοτικών τραγουδιών, από τις πιο σπουδαίες. Από τα τραγούδια λοιπόν μαθαίνουμε ποιες ήταν οι σχέσεις των Ελλήνων ή των χριστιανών, γιατί έτσι ήταν η μοιρασιά στην επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από τη μια μεριά ήταν οι κυρίαρχοι, δηλαδή το Ισλάμ, και από την άλλη μεριά ήταν οι χριστιανοί συλλήβδοι. Δεν ξεχώριζαν οι Τούρκοι τους χριστιανούς Έλληνες από τους χριστιανούς Αλβανούς ή από τους χριστιανούς Βούλγαρους ή από τους χριστιανούς Σαρακατσάνους ή Βλάχους ή Ρουμάνους. Ίδιους τους είχαν. Ήταν χριστιανοί, δηλαδή άπιστοι. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονταν. Απλώς στην κατηγορία, στη μεγάλη ομάδα των χριστιανών, αυτή που επικρατούσε, όχι μόνο αριθμητικά, ήταν η Ορθόδοξη, η χριστιανή, η ελληνική εκδοχή, διότι και τα βιβλία της, τα ιερά βιβλία ήταν γραμμένα στην ελληνιστική κοινή και έπρεπε να μεταφραστούν, μεταφράστηκαν σε διάφορες περιόδους, μεταφράστηκαν στις σλάβικες γλώσσες. Μας δείχνουν λοιπόν τα τραγούδια αυτά ποιες είναι οι αντιλήψεις του Έλληνα και της Ελληνίδας για τις ερωτικές σχέσεις, το ενδεχόμενο ερωτικής σχέσης με έναν αλόφιλο και αλόθρησκο. Δηλαδή είτε με έναν Φράγκο, είτε με έναν Εβραίο, είτε με έναν Τούρκο ή Μουσουλμάνο ανάλογα, είτε με Βούλγαρο ή Βουλγαροπούλα ή Τουρκοπούλα ή Τσιγκανοπούλα κτλ. Αυτό που βλέπουμε, αν είμαστε προσεκτικοί ακροατές και αναγνώστες, είναι ότι το δημοτικό τραγούδι δεν θέλει να δώσει εντολή «Ελληνοπούλα πρέπει να δράσει έτσι», «Ελληνοπούλα πρέπει να αρνείσαι μέχρι θανάτου την πιθανότητα να ερωτευτείς Τούρκο». Μουσουλμάνο τέλος πάντων ή Βούλγαρο ή Εβραίο.
Γιατί δεν δίνεται εντολή? Για τον απλούστατο λόγο ότι παρακολουθεί με ανοιχτά αυτιά και ανοιχτά μάτια αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα αυτό που συνέβαινε ήταν ότι ναι, η πλειοψηφία, η πλειονότητα, η συντριπτική των Ελληνίδων δεν θα δεχόταν, δεν θα ερωτευόταν, αλλά μια στο τόσο θα υπήρχε και ένα ερωτικό δράμα. Ελληνοπούλα θα έλεγε ότι αγαπάει Τούρκο και μάλιστα θα έλεγε φαρδιά πλατιά στη μάνα της, ό,τι και να κάνεις, εγώ δεν το αλλάζω το μυαλό μου, σφάξε με. Το ίδιο θα λέει και στα αδέρφια της. Το ίδιο θα υπάρχουν και τραγούδια με τουρκοπούλα που λέει το ίδιο στη μάνα της. Όταν η μάνα της της λέει κάλιο να δω το αίμα σου τη γης να κοκκινήσει παρά να δω τα χείλη σου ρωμιός να τα φιλήσει. Δηλαδή το δημοτικό τραγούδι είναι τόσο, ας το πούμε, ανεξίκακο και αθώο στο βάθος που τον ίδιο ηρωικό, το ίδιο ηρωικό δύστιχο το βάζει στο στόμα της Ελληνίδας μάνας και της Τουρκάνας μάνας και της Βουλγάρας μάνας. Γιατί αυτά συμβαίνουν στη ζωή, εφόσον συμβαίνουν μια στο τόσο. Εμείς δεν θα τα λογοκρίνουμε. Τα περισσότερα τραγούδια μας θα είναι τραγούδια ηρωικού χαρακτήρα, όπως είπα, αλλά δεν θα αποσιωπήσουμε την πιθανότητα την ερωτική. Αυτά είναι τα τραγούδια, ας το πούμε έτσι, στον νέο κύκλο της Λελούδος, γιατί είναι με ηρωίδα τη Λελούδο, η οποία ανάλογα με την εποχή και την περιοχή δίνει διαφορετική απάντηση στο ερώτημα αν θα συνενέσει σε έναν τέτοιον παραβατικό, ας το πούμε, έρωτα ή δεν θα συνενέσει. Θα το πούμε και το τραγούδι της Λελούδος, γύραν τα πόσκα γύραν, ε? Ωρε Τούρκοι
ωραί για την ομιλός, ωραί του, ωραί νενί. Εξαιρετικά το είπατε. Το ξάι, το αφήγημα που λέει εδώ ο Τούρκος Μινωνάς, είναι ότι το ξάι εξάγιον είναι ότι έπαιρνε ένα ποσοστό. Πληρώνονταν σε είδος. Δηλαδή στα 10 κιλά έπαιρνε το 1 κιλό αλεύρι ο ίδιος. Ο συγκεκριμένος όμως Τούρκος Μινωνάς, συγκεκριμένος Μινωνάς, δεν ήθελε, ήθελε το φιλί και ισοφάριζε. Δεν σου έπαιρνε αλεύρι. Το 1859 εκδίδει το τραγούδι, τη δική του συλλογή δηλαδή, ο Αθανάσιος Ιατρίδης, που ήταν Γιαννιώτη, ήταν Ηπειρώτης, βγαίνει το βιβλίο στην Κέρκυρα με το σκοπό να κυκλοφορήσει όχι μόνο στα νησιά αλλά και στην Ήπειρο. 1859 θυμόμαστε όλοι ότι η Ήπειρος εξακολουθεί να είναι βαριά σκλαβωμένη. Οπότε το τραγούδι τελειώνει ως εξής. Η ίδια σύσταση γίνεται προς τη Λελούδο, έχουν πέσει τα πόστια και δεν κάνει να πάει νηφιάδικα στο Μήλο. Πάει. Τη Λουλούδα μου, τι ήθελες εδώ το βράδυ, ήθελα να λες ο Μιλωνά και πίσω να γυρίσω. Λουλούδα μου, πιάσε τα άλογο, Λουλούδα μου καβαλίκα, ή θέλει πάμε στην Τουρκιά να γίνεις τουρκοπούλα. Εγώ Τούρκισσα δεν γίνομαι και Τούρκα άντρα δεν παίρνω, την ο πατέρας μου παπάς και εγώ παπαλοπούλα. Την η μάνα μου Ρωμιά και εγώ μια Ρωμιοπούλα. Και ο Μιλωνάς την άρπαξε, την έβαλε καβάλα, με το ένα χέρι στο σπαθί, τ' άλλο στο χαλινάρι. Η κινηματογραφική σκηνή εντελώς. Και η Λουλούδα φώναξε και αυτός τη φοβερίζει. Πάψε Λουλούδα τις φωνές, σου κόφτω το κεφάλι. Κόψε με βρωμότουρκε, σκύλε μαγαρισμένε, εγώ Τούρκισσα. Δεν γίνομαι κομμάτια να με κάμεις. Όταν εκδίδεται από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, έναν Ηπειρώτη σκλαβωμένο, στην σκλαβωμένη επίσης, με προορισμό την σκλαβωμένη Ήπειρο επίσης, προφανώς και το τραγούδι θα έχει αυτό το τέλος. Το ίδιο τραγούδι εκδίδεται το 1887 από τον ιερέα μάλιστα Παπαζαφυρόπουλο στον Μοριά, στον ελεύθερο εδώ και 60 χρόνια Μοριά. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα πια να ηρωικής ενίσχυσης του ή ενίσχυσης του φρονήματός τους. Οπότε πώς τελειώνει. Γύραν τα πόσκια, γύραν ελόδο στην αυλή και σε ελόδο νύχτα στο μήνο, γιατί παίρνει το ξάι φίλημα, χούφτα τα μαύρα μάτια. Δηλαδή τη χούφτα, για κάθε χούφτα που θα έπαιρνε, ένα φιλί στα μάτια. Ήτανε και κερατάς ο μπαγκαδός. Και εκείνη δεν τον άκουσε τη μάνα στο λόγο και το άλογο εφόρτωσε, παίρνει και πάει στο Μήλο. Βρίσκει τον Μήλο Ναδιανό και τον νερό κομμένο. Τον Μιλωνά Αμπτουλαγά έτοιμο για να φύγει. Το είχαν κανονισμένο. Γεια σου χαρά σου Αμπτουλαγά, καλώ στην Τηλελούδο. Και τη Λελούδο αγκάλιασε και τη φιλή στα μάτια. Ήταν ρυθμισμένο με την. Ο Παπαζαφυρόπουλος και τη ιερέα δεν έχει κανένα πρόβλημα το 1887 να λογοκρίνει το τραγούδι, να του δώσει ένα ηρωικό τέλος, γιατί ήξερε ότι θα τον πιάνανε στα πράσα οι ίδιοι ακροατές του τραγουδιού που το είχαν τραγουδήσει με άλλο τρόπο. Αυτό δεν το κάνανε όλοι οι εκδότες. Πολλοί ξυλοδουλεύανε το περιεχόμενο για να το στρώσουν στα εθνικά συμφραζόμενα τα ορθά.
Ευτυχώς η νόθευση δεν ήταν τόσο βαθιά ώστε να μην ξέρουμε τι παραλάβαμε. Με μια προσεκτική ανάγνωση φτάνουμε σε αυτό που επιχειρήθηκε να αποσιωπηθεί και είναι κρίμα και άδικο αυτό που δεν το κρύψαν οι πρωταγωνιστές του. Οι επόμενοι, εμείς δηλαδή, αντί να είμαστε περήφανοι για το ελεύθερο πνεύμα των ανώνυμων παππούδων και γιαγιάδων μας, αυτών που ήταν η πρώτη ύλη της ιστορίας, οι αναλώσιμοι, είχαν πολύ πιο ελεύθερο μυαλό από πολλούς γραφιάδες. Για παράδειγμα, όλα τα ηρωικά μυθιστορήματα, τα ρομαντικά μυθιστορήματα που έγραψαν Έλληνες το 19ο αιώνα και όταν αφορούν Έλληνα έρωτα Ελληνίδας με φράγκο, κυρίως με φράγκο, έχουν όλα το ίδιο ηρωικό τέλος. Ο φράγκος ανανύπτει, ανανύφει, πώς το λέμε, δηλώνει ότι παρατάει τον καθολικισμό, τον προτεσταντισμό ή οτιδήποτε, ανάλογα με το που κατάει, βαφτίζεται ορθόδοξος χριστιανός, παίρνει και ελληνικό όνομα και παντρεύεται σαν Ρωμιός τη Ρωμιοπούλα, η οποία είναι ανθεκτική μέχρι τέλους. Αυτό το κάνει η λογοτεχνία όταν θέλει να πλαστογραφήσει την πραγματικότητα. Το δημοτικό τραγούδι, επειδή δεν είχε ιδιοκτήτη και επειδή την ευθύνη του την είχε ο ίδιος ο δημιουργός του, που ήταν το ΕΣΑΗ πλήθος. Δεν σταματούσε ποτέ ένα τραγούδι να το επεξεργάζεται ο κόσμος και να το αλλάζει, να το προσαρμόζει. Στη θέση του Ολύμπου και του Κίσαβου να βάλει άλλα βουνά να μαλώνουν. Στη διάρκεια της κατοχής και του Αντάρτικου που φτιάχτηκαν καινούργια τραγούδια, παίζουν άλλα βουνά. Δεν παίζει μόνο ο Όλυμπος και, και ο Κίσαβος, παίζει και ο Σμόλικας, παίρνουν και άλλα βουνά που με τον τρόπο τους βοηθάνε τους Έλληνες, όπως βοηθάει ο Όλυμπος με τις αιτοφολιές του, ας πούμε, εν αντιθέσει με τον κονιαροπατημένο που τον λένε Κίσαβο, από την Κονιαριά δηλαδή, τους Τούρκους του Ικονίου που ήταν οι πιο κακοί. Είμαστε περήφανοι λοιπόν για αυτή την κληρονομιά. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι είμαι υπερήφανος για αυτή την κληρονομιά, την ποιητική καταρχάς κληρονομιά, δηλαδή και για την ποιητική της αξία, για την γλωσσική της αξία, αλλά και για το ίδιο το ελεύθερο φρόνημα που έχει και που το έχει δίχως να θέλει να κάνει μάθημα. Δεν δασκαλεύει το δημοτικό τραγούδι, όπου ακούμε ηθικό δίδαγμα στο τέλος είναι προσθήκη κάποιου λογίου. Δεν έχει καμία όρεξη. Ο λαός δεν δασκαλεύει τον εαυτό του. Αυτά τα κάνουν αυτοί που νομίζουν ότι είναι λίγο πιο πάνω από τον λαό, ως συνήθως. Αν σας άνοιξα την όρεξη, ελάτε και αύριο. Το εισιτήριο αύριο θα είναι ακριβότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, δύο φορές ακριβότερο. Θα πείτε ένα τραγούδι για το τέλος. Θα πείτε ένα, εσείς τώρα. Έχουμε αυτό που έλεγε το μεγάφωνο που έφερνε βόλτα σήμερα. Στο χώρο μόλι βλάχα.
ξέρεις όλα, μωρή βλάχα μλαχοπούλα, καρβάνι το πουλα. Ας με έχεις κάνει πια τρελό, μωρή βλάχα. Εξαιρετική η κομπανία μας, μπορούμε να συνεχίσουμε μέχρι μεθαύριο εδώ, μην έχουμε διάλειμμα δηλαδή, αλλά μην το παρακάνουμε. Εγώ έχω τη διάθεση να, αν θέλετε, αν έχει κανείς οτιδήποτε να ρωτήσει, εγώ να ρωτήσω πόσο είναι το μάτσι και εσείς να μου πείτε και... Ένα μηδέν ακόμα. Οτιδήποτε, ναι. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Δεν είμαι καθηγητής. Ναι. Ναι, ευχαριστώ πολύ, ναι. Ποια είναι η διαφορά ή ομοιότητα δημοτικού και παραδοσιακού τραγουδιού? Όχι, απλά τον όρο παραδοσιακό τον επινοήσαμε για να αποφύγουμε. Όσον αφορά τον ορισμό και τη διάδοση. Ναι. Διαισθητικά θα σας απαντήσω τώρα. Τον όρο παραδοσιακά τον χρησιμοποιούμε για να αποφύγουμε τον βαρύ όρο δημοτικά που έχει ένα, έχει το Δήμο μέσα του. Δεν τον θέλουμε να τον ακούμε τον Δήμο. Την λένε κοινή νεοελληνική αντί να τη λένε δημοτική ορισμένοι καθηγητές, γλωσσολόγοι, γιατί δεν θέλουν να ακούνε τον Δήμο μέσα του. Όπως οι συνάδελφοί μου οι δημοσιογράφοι προτιμούν να λένε ρεπόρτερ, για να μην ακούνε τη λέξη δημόσιο μέσα στη λέξη, δήμος δηλαδή και πάλι μέσα στη λέξη δημοσιογράφος, και να μην ανατριχιάζουν από την ευθύνη που αναλογεί στο επαγγελμά τους, γιατί έχουμε, αποδίδουμε ευθύνη, δίνουμε λόγο στο δημόσιο, στο Δήμο, εμείς οι έρμοι δημοσιογράφοι. Το δημοτικό τραγούδι λοιπόν είναι το τραγούδι που φτιάχνει ο Δήμος. Το παραδοσιακό είναι αυτό που μας παραδίδει παράδοση. Μπορούμε να βάλουμε μέσα στο παραδοσιακό και τα ελαφρά τραγούδια, γιατί κάποια τραγούδια μας έγιναν και αυτά τμήμα της παραδοσής μας. Δεν θα μιλήσω ποτέ για παραδοσιακό τραγούδι εγώ. Μιλάω για δημοτικό. Ή για λαϊκό. Ναι. Ναι. Αχα. Η έρευνα πιστοποιεί πράγματι ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στα τραγούδια των ορεσιβίων πληθυσμών και των νησιωτικών πληθυσμών. Να πω ένα παράδειγμα. Να πούμε καταρχάς ότι όσο πιο απομακρυσμένος είναι ένας πληθυσμός, τόσο περισσότερο διατηρεί τις αρχαϊκότερες μορφές του τραγουδιού. Και σε αυτές προσφεύγουν οι μελετητές, ελπίζοντας ότι αυτές είναι πιο κοντά σε κάτι τι ιστορικό, αν υπήρξε ποτέ αρχικό. Οι κυπριακές παραλλαγές, ας πούμε, των τραγουδιών, ίσως επειδή η Κύπρος ήταν για μεγάλο διάστημα αποκομμένη από τον υπόλοιπο, από τον κορμό και παραμένει σε μεγάλο βαθμό, έχουν διατηρηθεί οι παραλλαγές σε πολλά τραγούδια, είναι οι σκληρότερες δυνατές. Η κατάρα για τον Αγιώργη, για να θυμηθώ το τραγούδι που λέγω, η πιο σκληρή κατάρα είναι, ακούγεται στα κυπριακά. Ανατριχιάζει να την ακούς, δηλαδή δεν καταργέσαι έναν Άγιο τετάρτης κατηγορίας, καταργέσαι τον αγαπημένο, τον Αγιώργη. Επίσης, από τα τραγούδια του λεγόμενου, τα τραγούδια ας πούμε του Ειδηπόδιου, μόνο η κυπριακή παραλλαγή
διασώζει την πραγματωμένη, το πραγματωμένο ειδιπόδιο. Δηλαδή 14 χρόνια η μάνα και ο γιος είναι μαζί. Παρότι είναι και παντρεμένος και το δράμα που είναι απόλυτο τελειώνει με τριπλό θάνατο, τριπλό φωνικό. Δηλαδή η πεθερά σκοτώνει την ύφη και ο γιος σκοτώνει τη μάνα του και αυτοκτονεί. Δεν υπήρχε άλλη εκδοχή λύτρωσης. Υπάρχει και μια άλλη διαφορά, δεν είναι ως προς τη γλώσσα. Κάποια αισθήματα εκδηλώνονται πιο εύκολα στα δωδεκανησιακά τραγούδια και στα κριτικά. Υπάρχει συγκεκριμένα ένα τραγούδι, το λεγόμενο τραγούδι της Μάγδας, όπου γυρνάει ο άντρας από την ξενιτιά και βρίσκει έτοιμο παιδί στο σπίτι, ενώ έλειπε πολλά χρόνια. Και η γυναίκα του, αντί να του πει συγγνώμη άντρα μου και τα λοιπά, γυρνά και του λέει έλειπες 12 χρόνια στη ξενιτιά, που είναι τα διαφορά σου, τα χρήματα που όφιλες να μου στείλεις. Και εγώ με μια αυγής φιλιά, με μια αυγής κανάκια, έφτιαξα σπίτι τάδε μαλαματίν και σου φτιάξα και γιο. Τράβα να τον κουνίζεις με τα κέρατα, του λέει. Το τραγούδι, το έχω στο βιβλίο αυτό, άμα θέλετε το διαβάσετε, δεν θυμάμαι σε ποιο τόμο. Αυτό το τραγούδι, σε αυτή την παραλλαγή, το έχουμε, είναι καστελοριζίτικο στην ΚΟ, στην Κρήτη, σε 4-5 περιοχές νησιώτικες. Και το βρήκα και σε μια πηλιορίτικη, αλλά υποθέτω ότι είναι από τις επαφές που είχαν τα καράβια τα Ζαγοριανά με την θάλασσα και όχι από τις επαφές, ας πούμε, με την Θεσσαλία, ξέρω εγώ, με τα Μεσόγεια δηλαδή. Έχετε δίκιο σε αυτή τη διαφορά και στα αισθήματα και στα... Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καθηγητής ήθελα, δεν ήθελα να γίνω, φιλόλογος ήθελα να γίνω, όπως σας ευχαριστώ που με έχετε καθηγητή. Θεματική μας είναι από τα κλέφτικα στα τραγούδια της Επανάστασης. Θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα δηλαδή. Χρονολογικά θα κάνουμε και μια αναφορά, θα προσπαθήσουμε δηλαδή στο πότε λέμε ότι τελείωσε η παραγωγή δημοτικών τραγουδιών. Δεν θα σας πω από σήμερα. Ότι αύριο θα είναι και ο κύριος Καλτσάς από τη Λάρισα και θα υπάρχουν βιβλία του κύριου Μπουκάλα. Αύριο στις 9. Κύριε Μπουκάλα, τα αποκριάτικα θεωρούνται παραδοσιακά. Τις πολύ βαθιάς, βεβαίως, τις πολύ βαθιάς παράδοσες και δείχνουν όλο αυτό τον... Αυτά μπορούμε να πούμε ότι είναι και τραγούδια που δείχνουν έναν υπόγειο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την καρδιά μου. Τις πέντες και όλους εσάς.